Είχαμε χθε πρωτοπιάτο Super League. Όπω είπε και η Ειρήνη, χθε Super Duper League και για άλλη μια φορά η, η Super League επιβεβαίωσε τον τίτλο τη, νομίζω. Σωτήρη. Και αν όλοι ορίονταν την προηγούμενη εβδομάδα για το πέναλτι στον Πρίγιοβιτ, σήμερα τι πρέπει να γίνει με το πέναλτι αυτό που πήρε η Άξ στην Τρίπολη. Το είδε. Κλάμα. <laughs> ε, πιάνει το πρόσωπό του. Εγώ έτσι όπως βλέπω τα replay, η επαφή στο πρόσωπο δεν υπάρχει πουθενά. Για όσους δεν γνωρίζετε τι έγινε σε αυτή τη φοβερή λίγκα, ε, ο Παναθηναϊκός με τη Λαμία κέρδισαν τα μωρά ε, 22,5 μέσω όρο ηλικία Τα μωρά του Γιώργου Δόνη. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 λοιπόν ε, το απόγευμα στην έδρα του. Η ΑΕΚ πέρασε 0-1 από την Τρίπολη με το πέναλτι στον Πέτρο Μάντελο, με διαιτητή μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη, έτσι, ο κύριος Παπαδόπουλος. Ε, και ο Ατρόμητος ε, ήρθε ισόπαλος με την Ξάνθη σε ένα μάτσο που πονέσαν λίγο τα ματάκια μας, γιατί μπάλα δεν είδαμε καθόλου. Μηδέν, 0, 0. Σε λίγο θα δώσουμε και το πρόγραμμα της σημερινής αγωνιστικής, με τρία ολόκληρα παιχνίδια. Τρία σήμερα και άλλα δύο αύριο. Ε, Καλώς, Καλημέρα. Καλημέρα. Μπερδέψαμε τα λεωφορεία. Μπερδέψαμε <laughs> τι μέρε, γιατί όταν δουλεύει κάθε μέρα. Έλα, έλα, βάλω ακουστικά. Ήρθε και η Ειρήνη Φράσκου στην παρέα μα. Οι κυριακή στη Θεσσαλονίκη είναι για τουρισμό, αγάπη μου. Δεν είναι για να πα στη δουλειά. Φραγματικά. Το λέω ένα χρόνο εδώ τώρα. Ναι. Ε, και εμεί να ήμασταν άντε 5-6 άτομα. Η Κυριακή που ούτω ή άλλω τα θερινά δρομολόγια του αγαπημένου ΟΑΣ δεν είναι κανονικά. Βάλε τώρα τι Κυριακέ αργούν ακόμα περισσότερο. Βάλω ότι στο IKEA, είναι μαζεμένοι και όλοι οι 70 πλάσ που πάνε στι επανομέ για μπάνια. Σωστά. είναι <laughs> και αυτοί. Του αγαπάμε όμω. Ναι, Θε τι ναι, έλεγα. Κατα... Ναι. Να σε ενημερώσω ότι βάλαμε Αντώνη Βαρδί γιατί σαν σήμερα έφυγε. Ah. Και παίξαμε έτσι μια ροκ μπαλάντα. Αχ, μ' ναι, αρέσει πάρα πολύ η, η μουσική του Αντώνη Βαρδί και ό,τι έχει συνθέσει και στιχουργικά και όσα τραγουδά μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Και εμένα όλα. Ε, Τα και από ρέμο πούμε. Τα ακούω και από ρέμο ειδικά εκεί που βγαίνω θέλοντα και αλλά εντάξει, δεν είναι σαν το original. Ναι. Όπω και να το κάνουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν <laughs> να λέμε για τη Super Duper League, όπω είπε και Τα εσύ χθε. Αυτό. Super -duper και αποδείχτηκε. Και λέω φανά, ότι έτσι. επιβεβαιώνει απόλυτα τον τίτλο τη. Ε, ναι. Ότι αν δεν είναι αυτή Super, τότε πια. Όχι, Η πριμέρα, α πούμε. Όχι, όχι. Με τίποτα. Δηλαδή. Τι είδε χθε, ποιο είδε. Ε, είδα το, την ΑΕΚ για λίγο στην Τρίπολη και ατρώμη το Ξάνθη. Α, εγώ περιορίστηκα στην Άκμια γιατί είχα... με είχε συνεπάρει η ροή <laughs> Το, το θέμα. Δει, <laughs> ήθελα να αλλάξω. Λέω, όχι, θα δω τα Για να είμαστε δίκαιοι, και το ατρώμη το Ξάνθη ήταν έτσι πόνο στα μάτια. Δεν, δεν είχε α, τίποτα. Α, ναι. α, και αυτό. Ναι, τίποτα. Γιατί έτσι, εγώ περίμενα κάτι καλύτερο από να τρώμε. Θα ρολάρει ο υποθέτουμε. του υποθέτουμε. Και η Ξάνθη δεν τα πήγε κακά άσχημα πέρυσι. Mm, πιστεύω ναι. ότι και οι δύο είναι στο το ίδιο καλή αυτή την περίοδο, είναι μέχρι να ρολάρουν. Ε, εντάξει, είναι και νωρίς ακόμα. Ναι. Εντάξει, τώρα, ας πούμε, ο, ο ΠΑΟΚ, είχε ευρωπαϊκά. Οι ΑΕΚ είχε, έχουν δώσει ευρωπαϊκά ναι. αυτό. Ε, τώρα αυτές οι ομάδες, εντάξει, τώρα αρχίζουν να δένουν, είναι λογικό. Ε, τα μωρά όμω του Γιώργου Δόνι, 3-1. Έχω τρελαθεί με τα μωρά του ναι. Δόνι. Είναι σαν να βλέπει δηλαδή... πρωτάθλημα K19-20, αλλά σε μεγάλο χαρά, επίπεδο. Με ναι. τέτοια χαρά. Ε, τους... Σε σε επειδή που πανηγύριζαν, λες και πήρα, όχι Το κύπα, ιντερτότο. Αλλά... <laughs> Άλλο. Τώρα φαντάσου όμως αυτά τα παιδάκια να και, και μπράβο και στον κόσμο του Παταθυναϊκού έτσι, γιατί είναι είχαν και το κόσμο στο γήμερο. Ναι, ναι, ναι. Να παίζουν προς σε όλο αυτόν τον κόσμο, να σκοράρουν, να, να κερδίσουν πέναλτι, να κερδίσουν με ανατροπή, γιατί... Ό, όχι με ανατροπή αλλά του ισοφάρισαν και μπράβο. παρόλα αυτά και ε, το Γιατί 3, σε αυτέ τι ηλικίε είναι λίγο δύσκολο, όχι το αθλητικό μέρο. Ναι, το θέμα ναι. της ψυχολογία, τη διαχείριση, το άγχο. και όταν ξέρει ότι στην ομάδα σου συμβαίνουν τα... Χύψη πράγματα. Ακόμα πιο δύσκολο είναι για τα παιδιά. Να, να ξέρει ότι εσύ καλήσα να σηκώσει το βάρο τέτοια ομάδα. Είναι δύσκολο. Και ο ρόλο του Δόνι φυσικά. Ναι. πολύ δύσκολος δύσκολο έτσι. Γιατί είναι προπονητή Παύλα, παιδαγωγό. Τώρα σκέψτε ότι όλα αυτά τα παιδιά από 17, 18, 20, 20 είναι και στην εφηβεία. Είναι και πολύ δύσκολο να τα κουμαντάρει. Και όταν έχει έξι νεαρά παιδιά από τα 11 στην δεκάδα σου. Δηλαδή έξι ήταν μικρά παιδιά. Ο νεαρότερος σκόρερ λέει, γεννημένος ναι. το 2000. Ναι, το δι... Ο... μόλις άκουσα το 2000 λέω, πω! Oh. 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 Το 2000 ήμουν τρίτη γυμνασίου πρώτη λυκείου, κάπου εκεί. Εγώ δεν θυμάμαι πώ ήμουν. Τι θυμάσαι πώς... από το Millennium? Γιατί ήταν σημαδιακή χρονιά το 2000. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε πάει γύρω στο Νοέμβρη να αγοράσουμε τον πρώτο μου ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε μαγαζί με υπολογιστέ και μα είχαν πει κάντε λίγο υπομονή, γιατί φοβόμαστε για τον ιό του Millennium, τότε στου υπολογιστέ. Ναι, ναι, ναι. ε, οπότε μην αγοράσετε τώρα, ελάτε μετά το Γενάρη για να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Ναι, το 2000. Εγώ φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Ναι, ακουγόντουσαν διάφορα, ναι. όπω και το 12. Και το 12, ναι. Με την προφητεία των Ινκα ναι, ναι, ναι. Μάγια, τι ήταν, Μάγια, νομίζω. Μάγια, ναι. ναι. Απίστευτε στιγμέ έχουμε ζήσει σε αυτόν τον πλανήτη. Τώρα πότε είναι η επόμενη προφητεία, να ξέρουμε να έχουμε τον <laughs> το... Πάλι τώρα το 18 υποτιθείτε ότι είχε κάτι στι αρχέ χρονιάς. Αλλά ναι, δεν, αφού υπάρχει <laughs> ακόμη η Super League. Η Super League. Άμα όλα να διαλυθούν, <laughs> η Super League και η Καλλιέργεια. Πώ το είχε <σχ> πει ο, <σαν λίγκη> ο Ελίτη, ε, αν. <σχ> αν ανε... αποσυνθέσει την Ελλάδα. Όχι, αν καταρρεύσουν όλα, χρειάζεσαι μία βάρκα. Ένα κλαδί ελιά. Ναι, και ήλιο, θάλασσα. Δεν θυμάμαι. Ένα από τα δύο, ναι. ναι. Ε, βάλτε μέσα και τη Super League ότι αρκεί <laughs> για να ξαναφιαχτεί αυτό ο κόσμο. Ε, ναι, Μα δεν τον βρίσκει καν στο πρόσωπο, Ειρήνη Φράσκου. Γιατί ε... ακουμπάει το πρόσωπο, Γιατί. Κοίταξε, σου είχα πει και την προηγούμενη φορά ναι. ότι οι ποδοσφαιριστέ έχουν δύο νευρικά συστήματα. Ναι. Απ' τη μέση και κάτω, όταν χτυπάνε, πιάνουν αστράγαλο εκεί γόνατο. Το γόνατο, Απ' τη το μέση γόνατο. και πάνω, πιάνουν κάπου το κεφάλι. Το του. κεφάλι. Έχουν αυτά τα δύο νευρικά συστήματα. Μην έχει πάρα πολλέ απαιτήσει. Αυτό είναι. Εκείνη την ώρα, κάποιοι μπορεί να εκνευρίστηκαν. Εγώ άρεσα να γελάω νευρικά. Ε, Θέλει να σου πω εγώ με την εκνευρίστηκα. Δεν εκνευρίστηκα ούτε με το μάνταλο που έπεσε, ναι. ούτε με αυτόν που το έδωσε, τσατίστηκα ε, μετά με, το, με, τον πανηγυρισμό. Ναι. Γιατί <laughs> τουλάχιστον ναι, να δηλαδή, έχει την ευτυχία. Λίγο τάκτ. Ναι, όχι, έχει την ευτυχία. <laughs> δεν σου λέω αυτό που γράφουν πολύ στο facebook, χάστο. Γιατί δεν θα το κάνει. Ναι. Είναι, είναι ευκαιρία η... για να προηγηθεί η ομάδα σου. αυτό, σου. Και οι παίκτε, παιδιά, είναι επαγγελματίε. Δεν ναι. είναι το τοπικό. Τουλάχιστον μην το, το πανηγυρίζει μη σαν το να έβαλε γκολ στη Ρεάλ. Ναι, άστο. Βάλτο, πήγαινε στο κέντρο, συνέχισε στο βάχ, δηλαδή μην το βαχνίδι. Δηλαδή, μη το πανηγυρίζει. Αυτή ήταν η ένσταση μου. Το ότι γιατί έπεσε, ούτε για, γιατί το. Άλλο και αυτό. Δεν είναι αν ήταν ή αν δεν ήταν. Είναι ότι πλέον δεν βγάζουμε έτσι η σεζόν. Δηλαδή, σίγουρα. Και τι πρέπει κάθε, να γίνει. Πίσω από κάθε απόφαση, ε, καθόμαστε και ψάχνουμε εμεί. Ήταν, δεν ήταν, τον βρήκε, δεν τον βρήκε. Έπεσε, βούτυξε, δεν βούτυξε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η καχυποψία. Ότι Ακόμα αν και, ήταν, ναι. και αν ήταν ή ακόμα και να μην ήταν, σίγουρα δεν ήταν ανθρώπινο λάθο, σίγουρα είναι κάτι στοχευμένο. Δηλαδή, έτσι δεν γίνεται να βγάλεις μια ολοκληρή... Οπότε σε πανερχόμαστε σώμα. σε αυτό που λέω ο Πάκο εδώ και δυόμιση χρόνια. Βαρ, χθε. Όχι αύριο. Και να σου πω κάτι, αν βλέπουν ότι καθυστερεί το να μπει το βάρο, ότι αργεί ακόμα κάποιε αγωνιστικέ. Ε, στην τελική να σου πω κάτι, λένε: Φέρε ξένου Δεν γίνεται να να καθόμαστε σε κάθε αγωνιστική να ασχολούμαστε ότι ναι, αλλά αυτό ο διαιτή είχε ξαναπέξει την ΑΕΚ τότε που είχε ξαναγίνει αυτό. Άρα, ε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Μπράβο. Άρα, γίνεται αυτό. Ε, δεν γίνεται αυτό σε κάθε αγωνιστική. Δηλαδή, θα φτάσουμε πάλι τέλο τη σεζόν. Ε, να μην θυμόμαστε ότι. Θα ένα φτάσουμε, λε, τέλο τη σεζόν. Αισιόδοξο ναι, το κορίτσι. Ε, θα φτάσουμε τέλο τη σεζόν που μπορεί να είναι Αύγουστο, έτσι όπω το πάμε. Ειρήνη, σε δύο αγωνιστικέ έχουμε πάω ΚΑΕΚ. Ναι. Ε, δεν γίνεται να ασχολούμαστε σε κάθε αγωνιστική, ρε με, με, δύο και μία λάθο αποφάσει και να στεκόμαστε αυτό για μία εβδομάδα. Είναι σε τραγικό. δύο αγωνιστικέ είναι το πάω ΚΑΕΚ. Χωρί βαρ. Νωρί. Εσύ πιστεύεις ότι θα φτάσουμε Χριστούγεννα. Θα σου πω, ισχύει αυτό, ότι θα είναι ξένος διευτής, στο ντέρμπι. Ε, ο Περέιρα δεν λέγεται. Ναι, ναι. Ο κύριος Περέιρα είπε ότι στα ντέρμπι πριν ξεκινήσει. Ναι. Η, Γι αυτό η ότι Super Duper League θα γίνει. είπε ότι στα ντέρμπι θα έχουμε ξένου. πάλι γιατί είδε ότι αυτό το μοντέλο βόλεψε στον τελικό. Ναι. Και για, εγώ, γιατί, θα, πιο... για να είμαστε ειλικρινεί, οποιοδήποτε Έλληνα διαιτητή και αν έδινε το πέναλτι αυτό υπέρ του ΠΑΟΚ, όχι ότι αν ήταν, δεν ήταν. Ναι, όποιο και να το 100 έδινε. 100% να είναι όταν δίνει με την καχυποψία που υπάρχει παντού στην ατμόσφαιρα όλα αυτά τα χρόνια. Ε, αν έδινε πέναλτι σε τελικό, δεν θα ολοκληρωνόταν ο τελικό. Όχι, σίγουρα όχι. Αλλά να σου πω κάτι, έχει δίκιο. Δηλαδή, ε, το δοκίμασε τον ξένο τι στον τελικό Βγήκε. και για μένα, ναι, είχε απόλυτη επιτυχία δηλαδή ήταν όλοι μανταμίτσες, <Ρι> όλοι για να σου το πω έτσι απλά <Ρι> και... ήσυχοι ναι. Όχι απλά ήσυχοι. Δεν πήγαν ήτανε... καμπάνω του στη φάση του πέναντι να πούνε ήτανε... ότι δεν ήταν άμα χείο. τους, έ, άμα τους έδινε η κίτρινη κάρτα θα φύγουν, ευχαριστώ. να ευχαριστώ. να είστε καλά. Να είστε καλά. Τα παιδάκια σας να χαίρεστε. Ναι, ναι, πραγματικά. <laughs> Από τις κατάρες τους Έλληνες ε, που ακούγονται στα γήπεδα, είχαμε στον τελικό κιχ ναι, αυτό. για διαιτητική απόφαση. Εντάξει, αυτή είναι η λύση για το ντέρμπι, αλλά και πάλι το Αστέρας ΑΕΚ δεν είναι ντέρμπι. Όχι, ναι. Και... Εκεί όμω κρίνονται. Ναι. Και εγώ δεν κατάλαβα τι είναι το εξέντητε μόνο στα δέρμπι. Στο κάτω-κάτω, τα πρωταθλήματα για μένα δεν κρίνονται. στα ντέρμπι. Κρίνονται στα άλλα. Στα... Θα Από κρυθούν και εκεί κάνε. κάποια ναι. με ναι. του βασικού ναι. ανταγωνιστέ σου ίσω. Αν φτάσει να κάνει τι ίδιε γέλε. Μπράβο. Αν φτάσει τις δύο-τρει γέλε, εσύ και δύο-τρει γέλε ο επόμενο στη βαθμολογία. Ναι, θα κρυθεί στο δέρμπι. Αλλά πέρυσι δεν κρίθηκε στα δέρμπι. Ναι. Ναι, Κρύθηκε στις μικρές απώλειες ε, στις υπόλοιπες ομάδες και με τις δι 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 δικαστικές αποφάσεις. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ε, για το ΒΑΡ, για μένα, αυτοί που πρώτοι θα έπρεπε να φωνάζουν και να το θέλουν, δεν είναι ο ΠΑΚ. Για μένα είναι, για παράδειγμα, ο Αστέρας. Αφού Θεώρησε ότι αδικήθηκε εσύ, σαν προποντή και σαν παίχτη. Θεώρησε ότι αδικήθηκε. Αληθιά, θεώρησε ότι αδικήθηκε. Στον πρώτο θες, αγώνα. Γιατί με, το με τον Μπάουερ. Ναι, ναι θεώρησε ότι αδικήθηκε. Είπε πολλά. Έγινε και αυτό χθε που είπε. Δεν είδα μετά τι δηλώσει που κάνει μετά μετά. Είδα μόνο που κάνει στο συνδρομητικό αμέσω μετά τον αγώνα και είπε ότι θεωρώ ότι ήταν ε, αυστηρή απόφαση. Ωραία. Αφού θεωρεί ότι δύο στα δύο σε αδίκησαν, εσύ είσαι που πρέπει να πιέσει για το βάρο. Όχι Κανονικά. Ναι. Σε μια άλλη λίγη. Στη super duper όχι. Γιατί σύμφωνα με, το δικό σου, με τη δικιά σου οπτική έχει χάσει σε δύο αγωνιστικέ έξι βαθμού ή, ή έναν και έναν. Ή ένα και μπράβο. Έστω ότι θα πήγαινε να έχει. Εσύ είσαι αυτό που θα έπρεπε να πιέσει. Η δικιά σου ομάδα, όχι ο, ο, ο ΠΑΟΚ που για παράδειγμα κέρδισε στην πρώτη αγωνιστική και η που κέρδισε στη δεύτερη αυτή. Υποτίθεται δεν θα έπρεπε να το θέλουν. Παρόλο που ο ΠΑΟΚ πιέζει. Εσύ πού είσαι να πιέσει. Αυτό είναι το θέμα. Ο Σάββα Παντελήδη, ο προπονητή του Αστέρα, είπε την πρώτη φορά που θα μου δοθεί τέτοιο πέναλτι. Εγώ δεν θα το πανηγυρίσω. Εντάξει, άμα δεν το πανηγυρίσει, μπράβο το, αλλά. Για χθε τι μα είπε. Ε, το ψάχνουμε ακόμα. Ναι. Το ψάχνουμε ακόμα γιατί στην αρχή το μόνο που είπε είναι ότι η δεν αυστηρή το απόφαση του διαιτητή έκρινε το παιχνίδι. Ναι, και είπε και μετά ότι δεν το έχω δει. Ναι. Ε, δεν τον ενημέρωσε κανεί. Ενώ στην Τούμπα. Ναι, πιο Είναι ενημέρωση. πιο γρήγορο το Wi-Fi μάλλον στην Τούμπα. Ναι, ναι. Και πρόλαβε να ενημερωθεί ο άνθρωπο. Να μην πούμε για τα πρωτοσέλιδα και το τι έχει γίνει στα μεγάλα site αυτές με... χθε. Ναι. Που στην προηγούμενη περίπτωση τον Πρίγιοβιτ τον βγάλανε γιο τη Καρέζη και του Καζάκο, α πούμε. <laughs> και χθε τίποτα. Εντάξει. εγώ σου λέω το βαρ είναι η λύση. Ναι, θα ακριβώς. μου πει το βαρ, είδαμε και στο Μουντιάλ. Ανθρώπινα μάτια το κρίνουν. Ναι, προφανώ. Αλλά... Δηλαδή θα μπορούσε ο Παπαδόπουλος να πάει χθε μπροστά στην οθόνη, να ζητήσει όντω βαρ και να πει ναι, είναι. Ναι. Εκεί τι κάνει. Εκεί πλέον σταματά τουλάχιστον να λες ότι ήταν ανθρώπινο λάθο. Ναι. Και λε εδώ υπάρχει μάλλον πρόθεση. Σωστά. Επίσης, εκεί μετά θα σου πω και το άλλο. Αν το έχει δει στο βα... δεν υπάρχει δικαιολογία ότι εκείνη... ήταν δύσκολη φάση εκείνη την ώρα. Έτσι το είδα πάνω στο momentum ναι. τη στιγμή. Καλά, ποιο momentum θα συρρήνει. Ο άνθρωπο είναι στα τέσσερα μέτρα. Ούτε στα με δύο μέτωπο... Τι δίπλα, ήταν. δίπλα, Είναι ακριβώ με μέτωπο στου δύο παίκτε. Και το, δηλαδή η ευκολία με την οποία το σφυρίζει, εμένα αυτό είναι που, που με τρέλανε εκείνη την ώρα. Ότι το είδα ακριβώ, δεν χρειάστηκε βοήθεια από τους βοηθούς του βοηθού του, του επόπτε κτλ. Και, και, το δίνει με χαρακτηριστική ευκολία ότι ναι, είναι. Λοιπόν, ε, πολύ έξαλε ε, για πρώτο ναι, ημίωρο ναι, έρθει... και είναι Κυριακή. Ναι. Και ο κόσμο θέλει λίγο να είναι πιο χαλαρό. Παίζει σήμερα ναι, ο Πάοκ, ναι, παίζει ναι, σήμερα ο Άρη. <συλίδε> ναι, έχουμε γήπεδο <συλίδε> σήμερα. <συλίδε> έχουμε Βράδυση. υπόλοιπη ε, καναπέ και τηλεόραση γιατί παίζουν εκτό έδρα οι Ασπρόμαυροι. Οπότε να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα. Να πιούμε λίγο μια γουλιά καφέ. Να μπούμε λίγο πιο ζεν. Ναι, ναι, θα μπούμε λίγο πιο ήρεμε. Εδώ είμαστε επιστρέψαμε, Λίμπερ 107,4, με hangover, κάναμε ασκήσεις αναπνοής και ηρεμίας Φυσικά. στο ημίχρονο, θα έλεγα, στο... Younger. <laughs> τι, τι, τι? Γιόγκα. Γιόγκα, μενή. Μενή, μενή. Κάναμε ασκήσεις, γίναμε πολύ ζεν και επιστρέφουμε εδώ για να σας κρατήσουμε μια ήρεμη συντροφιά. Mm -hmm. Θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε πίσω μας την προηγούμενη μέρα, γιατί σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για τις ομάδες της πόλης μας. Παίζει και ο Άρης και ο Πάοκ, έτσι. Την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα Αυτά ο Άρης... Καλό είναι να μην γίνονται βέβαια την ίδια ώρα. Ο Άρης το καφτατζόγλαιο με ναι. τη Λάρισα. Ναι. Και ο Πάοκ στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Ναι. Θυμάστε τι έγινε πέρυσι. Στη πέρυσι... Νέα Σμύρνη. Ναι. Είχε πάει. Δεν είχα πάει. Το είχα δει, θυμάμαι. Είμαστε άτυχοι. Δύο-δύο είχε έρθει. Και μάλιστα υπήρχε και έντονη γκρίνια μετά από αυτό το παιχνίδι. Αυτό θυμάμαι. Μετά από ποιο παιχνίδι δεν υπάρχει, Αντώνι Γκρίνια. <laughs> ε, ήταν από τα τελευταία παιχνίδια που είχαμε, Αντώνι Γκρίνια. Ήταν που ακόμα η ομάδα προσπαθούσε να βρει τα πατήματά τη ναι, με ναι. τον ε, καινούριο τότε προπονητή Ράσβαν Λουτσέσκου. Ε, προηγήθηκε ο Πάοκ με γκολ του Κουλούρη, σοφάρισε και έκανε την πλήρη ανατροπή ο Πανιόνιο με γκολ ε, Σπυριδόνο, Σπυριδόνοβιτ ναι. και Γεσίλ. Ναι. Και μετά ποιο ε, σοφάρισε, Ο, Μάτος. ο Μάτος. 2 -2. Θυμάμαι τον πανηγυρισμό του Μάτο από θυμάμαι. εκείνο το παιχνίδι. Και θυμάμαι μετά ότι είχαν πάει στη Κερκίδα για να χειροκροτήσουν. Γιατί είχε κόσμο και πέρυσι ο Πάοκ στη Νέα Σμύρνη. Και φέτο τα έχει. Ναι. Τη στήριξη του κόσμου. Και θυμάμαι ότι δεν πήραν χειροκρότημα οι του Πάοκ. Και ε, μετά από καιρό, όταν άρχισε η ομάδα να βρίσκει τα πατήματά τη, ο Βαρέλα είχε πει ότι το θυμάται πολύ έντονα εκείνο το παιχνίδι, γιατί υπήρχε δυσαρέσκεια από τον κόσμο που ήταν σε κερκίδε. Mm. Για το 2-2. Λοιπόν, από του παίκτε ε, που ήταν πέρυσι, αρκετοί θα είναι και φέτο στην 11 του Πανεϊονίου. Οι σκέψει που υπάρχουν ε, προ το παρόν για το βασικό σχήμα είναι ότι θα παίξει με τριαστόπερ. Η οποία θα είναι Ντομίνγκε Μπανάνα και Σταυρόπουλο. Ο Παπαγεωργίου θα είναι ο αριστερό Μπακ και Κούρντι δεξιά πτέρυγα. Κόρμπο και η τά είναι το δίδυμο των κεντρικών Χαφ Και στην επίθεση θα είναι Σπιριντόνοβιτ Μασούρα και Ντουρμισάη. Mm, ναι. λογικό μου φαίνεται γενικά. Έχουμε και τι ε, σκέψει ε, του Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίο δεν θα έχει αλλαγή τουλάχιστον στο τέρμα και στην άμυνα mm -hmm. και στα χάφη είναι το κλασικό θε... θέμα. Είναι το κλασικό που έχουμε κάθε αγωνιστική με, την, με τον πλουραλισμό που υπάρχει στις επιθετικές γραμμές του παό ναι, ναι. που δεν ξέρεις πιο εξτρέμ να πρωτοδιαλέξεις, έτσι. Ε, καταρχάς να πούμε ότι εκτός αποστολής είναι ο Ζαμπά με το Βέρμπλουμ, Mm -hmm. και αυτό γιατί για το Ζαμπά τουλάχιστον είναι το θέμα με τους ε, ξένους mm -hmm. κάθε φορά ανάλογα με τα πλάνα που υπάρχουν θα μένει και ένας εκτός αυτή τη φορά είναι ο Λέος Ζαμπά ε, Πασχαλάκης ο Βαρέλα είναι τιμωρημένο, mm -hmm. είναι τελευταία αγωνιστική που εκτεί την ποινή του από τις κάρτες που είχε μαζέψει πέρυσι, οπότε θα δούμε mm -hmm. δίπλα στον Κρέσπο Μάτος στις στα μπακ στις δύο πλευρές. Κάνιας με ερωτηματικό Ίσο Σάχοφ, έτσι, mm. δίπλα στον Μαουρίσιο. Πέλκας δεκάρι Επιτελικό. Και τώρα πάμε στο σίγουρο που θεωρείται ο Πρίγιοβιτς λογικά, στην επίθεση. Λογικά, ναι. Το δεξια αριστερά τώρα έχουμε Αλκαντουρί, Μπίσες, Βαρ, να διεκδικούν τις θέσεις στα εξτρέμ. Τι θα έβαζες? Θα έβαζα... Θα έβαζα ελκαντουρί και λιμιό. Ελκαντουρί και λιμιό, ε! Ναι. Είχαμε διάφορες ε, δοκιμές. Θα δείξει. Εγώ μπορεί να ξεκίνουσα και με μπίσες βαρ. Μ' αρέσει ο μπίσες βαρ γενικά. Ε... Ε, ε, το π... ρεπορτάζ λέει ότι δοκιμάστηκαν... Ε... Α, τον άρτα ξεχάσαμε. Α, ντροπή. Καλά, ξέχασα. <laughs> ναι. Μάλλον ε, τον πρώτο λόγο λέει το ρεπορτάζ στο Πάκο 4 ότι έχουν Warda και Bissesvar. Ενδιαφέρον είναι και το Warda Bissesvar. Ναι, γιατί είχαμε συνήθω αναλα... την το, το E. Ή ουάρδα ή μπίσεβα. Ναι. Ο ένα σου κρατάει περισσότερο Διαφέρει, μπάλα. Ε, λίγο πιο αργό παιχνίδι αλλά πιο ορθολογικό με την τεχνική του ο Ολλανδό. Και από την άλλη έχει τον Ουάρντα που όποτε μπαίνει τα κάνει όλα μπάχαλο. <laughs> το ωραίο μπάχαλο. Ναι, το ωραίο μπάχαλο που παίρνει τι πολλέ ευκαιρίε ε, από αριστερά. Βέβαια και οι δύο κανονικά είναι αριστερά. Μάλλον θα βάλει ουάρντα δεξιά, μπίσεβα αριστερά. Μπορεί και ελκαντούρι όμω αριστερά. Mm. Θα δούμε. Ωραία θα ήταν. Θα έχει έτσι το, το κάτι διαφορετικό να δούμε μπίσες, Βαρουάρντα. Και οι δύο εντωμεταξύ είναι οι παίκτες που μπαίνουν και αλλάζουν τη ροή του mm, παιχνιδιού ναι, τους. Ναι. Έχει άσο στο μανίκι που λέμε, ναι. να μπουν εκεί γύρω στους 60-70 και να αλλάξουν τη ροή του παιχνιδιού. Το να ξεκινήσει και με του δύο, να ξεκινήσει, θα δούμε πώς θα πάει. Mm. Ο ένας, okay. και οι δύο κερδίζουν πολλά φάουλ γιατί για να τους σταματήσεις μόνο με φάουλ μπορείς να τους σταματήσεις. Ναι. Θα δούμε. Άξι. Εσύ είπε okay. με τι θα ξεκινούσε. Ελκαντουρίλη, μια είπα εγώ. Γιατί είναι πιο σύνηθε τελευταία. Δηλαδή και οι δύο έχουν πάρει παιχνίδια. Κοίταξε να δει. Ο Μπίσεφερ πρέπει να ξεκινήσει να παίρνει ε, ναι, ναι. χρόνο συμμετοχή γιατί μετά την προετοιμασία στο τελευταίο φιλικό ήταν που είχε τον τραυματισμό ναι, ναι, ναι. του. Πρέπει να αρχίσει να επανέρχεται σιγά σιγά. Ωραία. Εντάξει, και αυτά, αυτά τα παιχνίδια είναι ευκαιρία, Είναι αλήθεια, Γιατί αν το βάλει τώρα, πότε θα το βάλει με την Τζέλση. Ναι. Προφανώς... ναι. Οπότε πρέπει να πάρει ρυθμό, γιατί μετά έχουμε και τη διακοπή. Και ξεκινάει μετά με το Ηράκλειο με τον Όφη. Mm. Και τα αγωνιστική υποδέχεται την ΑΕΚ. Ναι. Και ενδιάμεσα έχει και μια Τζέλση. Α, είναι και. <laughs> <laughs> την <τυμάζε> εκεί <και laughs> μια Άξερα. ομάδα. Ε, έχουμε την ΑΕΚ, Ποια Με άντες. τον Μωράτα, τον Εντε Ναζάρ. Το Ντοβίντ możη… Λουί Don σου λέει κάτι. Αυτά τα παιδιά το εντάξει δεν είναι γνωστά. Έχουν δει αυτή η Super Duper League. Super Duper League, όχι. Δηλαδή σκέψου την προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι να του βάλει ο Σάρι στο βίντεο να δουν το προηγούμενο μάτι του Πάοκ το οποίο θα είναι με τον Όφη. Γελά. Θα του πει is Super Duper League, fellas κάνει λίγο εικόνα τον Ιντέ Ναζάρ να, να, ξύνει το κεφάλι του, τι είναι αυτό που βλέπουμε. Oh, δεν είναι αποτελεί μομφή that. αυτό για τον Όφη. Όχι, oh, okay, για τη γενικότερη εικόνα του Γενικότερα για την εικόνα του πρωταθλήματος αυτό. Τα γήπεδα, ο ρυθμός, Του τους διαιτητές. να βάλουν λέει ανάλυση και να έχουμε καμιά σφαγή στο Ηράκλειο. Όχι, να έχει κάνει ένα πέναλτι σαν το χτεσινό και να ναι. My dear, forgot what you just saw. Τι αγγλικά. Ιταλό είναι ο Σάρι, ε. ε. νομίζω ναι. 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 Λε. Αλλά τα έχει τώρα μεταξύ του και αυτοί ποιο ξέρει τι θα μιλάνε. Ναι. Μεγάλε στιγμέ έχουμε να ζήσουμε. Και οι παίκτε τη Τσέλση ε, ακόμα περισσότερο. Οι οποίοι χθε έτσι. Αχ, δεν το είδα, ναι ναι, ναι. Σαν, ναι, ναι, Είναι αυτό που κανείς δεν τους ε, μετράει, γιατί πέρυσι δεν κατάφερε να μπει πεντάδε η Τσέλσι. Mm. Και τους έχουν λίγο στην απέξω ότι δεν είναι στα φαβόροι για την νίκη, αλλά εγώ πραγματικά είμαι Τσέλσι από Αγγλία, μου αρέσει η Τσέλσι, έτσι. Mm -hmm. Φυσικά και στο Πάοκ Τσέλσι, Τσέλσι Πάοκ θα είμαι με τον Πάοκ, οκ. Okay. Αλλά χαίρομαι με την καλή του πορεία. Και πάνε πολύ καλά. Έχουν κάνει το 4 στα 4. Ωραία, θεραντικό γενικά. Γιατί, ου, πάρα πολύ καλό. Ξέρεις τι δεν είπαμε, τον καιρό δεν είπαμε. Πες τι καιρό και πρέπει κάνει, να γιατί πούμε και μέσα και δεν ξέρουμε. Έχει κάψα ήδη έξω. Ωραία. Ε, 28 με 33 βαθμούς Κελσίου με τρία μποφοράκια, δηλαδή λίγο παραπάνω από ό,τι φυσούσε χθε. Φεύγοντας από εδώ εντωμεταξύ, ο θερμαϊκός ήταν λάδι. Με τα δύο... Να ήταν δεν σου κάνει αίσθηση να βουτήξεις όχι, όχι. σου κάνει αίσθηση να πάρει το καφεδάκι σου και να κάτσεις εκεί στην προβλήτα ναι, και να, ναι, ναι. Να, να ρεμβάζεις να ρεμβάζεις Έτσι, γιατί... που τι θα πει ρεμβάζω κοιτάω τη θέα θα γιατί έρθει Αθηνέζο τώρα και θα πει πάω να κάτσω στο λευκό πύργο να κοιτάω ε, ρεμβάζω παιδιά είναι κοιτάω τη θέα γιατί δεν, δεν μπορώ να κάνω άλλα, άλλα μαθήματα ελληνικών <laughs> στους φίλου μου από την Αθήνα Λοιπόν, ε, μετά το μεσημέρι ο καιρό θα παραμείνει αμετάβλητο, έθριο καιρό. Το θερμόμετρο θα φτάσει 29-30 βαθμού Κελσίου. Θα είναι μια ωραία καλοκαιρινή μέρα, ευκαιρία να πάτε. Για το καφεδάκι σα. Για, το καφεδάκι σας. για μπάνιο, υπερβολή και... είναι λίγο. Όχι, oh, και για μπάνιο. Με 30 Εντάξει, βέβαια τώρα εγώ το σκέφτομαι δικά μου δεδομένα. Πάω ξεκάθαρα για να κάτσω κάτω από τον ήλιο να καρβούνι στην Ελλάδα. δεν έκανε φέτο σαραντάρια. Γιατί δεν πήγα διακοπέ. Ευτυχώ ναι. δεν έκανε. Ευτυχώ. σκέψω μου και αυτού που πληρώσαν και πήγαν διακοπέ τι εβδομάδε που έβρεχε. Κακό εκείνο, Πολύ. ή εκεί στι κυκλάδε που πριν κάνα δύο εβδομάδε φυσούσε συνέχεια. Υπάρχει γνωστή μου η οποία στο ξενοδοχείο που μέναν, του δώσανε το ασπίδε, γιατί παρόλο το ότι ήταν μέσα στο δωμάτιο, από τα κουφώματα, από το τρελό αέρα ακουγόταν πάρα πάρα πολύ δυνατά και τους δώσαν, τους αφήσαν στα κομμωδίνα όταν πήγαν να αλλάξουν, ξέρεις, τα σεντονιά της πετσέτες, ναι, ναι. τους αφήσαν και από ένα ζευγάρι το ασπίδε στο δωμάτιο. Ωραία. Για τόσο αέρα διακοπές. μιλάμε. Τόσο αέρα μιλάμε, έτσι. Εμεί είμαστε τυχερέ. Πού να τρέχει τώρα για διακοπέ και να έχει τέτοια είδες προβλήματα. Το, διάβασα ένα που έλεγε ε, Φέτο είναι η πρώτη χρονιά που δεν πήρα κιλά στι διακοπέ. Πρόσεχε, δεν πήγα. Δεν πήγα. Δηλαδή, είδε από γλιτώσαμε. Άγιο είχαμε. Άγιο είχαμε έτσι μια μέρα στις αρχές Ιουνίου που είχε τις πρώτες ζέστες, ναι. συζητούσαμε εδώ με την Ελένη Μπούντου και λέγαμε πω πω αέρα που έχει σήμερα, φαντάσου πως θα στην παραλία, θα κολλάει άμα πάνω σου από το αντιλιακό. Ναι, ναι. Άγιο είχαμε που δεν πήγαμε σήμερα. Ε, δηλαδή όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Έτσι. Ορίστε. Γιατί να πας διακοπές. Στο πρώτο πόδι, Κασάνδρα, 28 με 32 βαθμούς και εκεί τρία μποφοράκια βόρειο-ανατολική που σημαίνει ότι μπορεί λίγο έτσι όταν βγαίνετε από τη θάλασσα και είστε ακόμα βρεγμένοι ένα κρύο να το νιώσετε, ένα ρευματάκι. Όταν είναι έτσι βορειοανατολικό άνεμο. Λογικό είναι. Και στη Σιθωνία και στο τρίτο πόδι ο καιρό θα είναι ακριβώ ο ίδιο, 28 με 32. Και βορειοανατολική άνεμη μετά το μεσημέρι τη ίδια μέρα. Ο καιρό θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό. Είναι λογικά από τα τελευταία Σαββατοκύριακα που μπορούμε να φύγουμε, Έτσι. Ναι. Ή και σε. Και το άλλο που έχει διακοπή. Σα... Και, και δεν και... μα πειράζει, δεν θα καλά και... Γιατί μετά αυτοί που θα πάνε Κρήτη για το μάτι μετανάστευση. Και όφι... το άλλο έχω την εντύπωση ότι. Έχει άδεια η Ελένη. Ναι, έχει. Ναι, έχει. Καλώ. Ναι, Μέχρι και τι άδειε τη τη άδεια. Με έχουν τα 8 ώρα που περνάω είναι, μαζί. Είναι τόσο λίγε οι στιγμέ που καταφέρει να ξεκουράζεται από τι διάφορε δουλειέ που κάνει, που ξέρουμε απ' έξω. Είναι, είναι τα ρεπό ζωή. Μας. Τα ρεπό και τι άδειε τη Ελένη. Εγώ το άλλο Σαββατοκύριακο θα πάω στην Αρνέα. Α, α, ναι, μου είπα χθε για το Ψήσε τρόγια. Ε, αυτό. Έχουμε έτσι ένα, μια ωραία παράδοση με την παρέα από το γήπεδο. Ψήσε τρώγε που λε και εσύ. Ε... Η άλλη ψήσε, εμεί τρώγε. <laughs> <laughs> εμεί οι γυναίκε είναι το παραδοσιακό στι μεγάλε παρέες που οι άντρε ασχολούνται με το ψήσιμο. Και, και είναι και παντογνώστε κιόλα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση όλοι. να πα να το πει. Μήπω να αλλάξει λίγο το παϊδάκι από την άλλη πλευρά γιατί θα καρβουνιάσει, ξέρω εγώ. Ή όταν βγαίνει λίγο άπιστο που βλέπεις ότι έχει το αιματάκι ε, του πάνω. το έκανε γιατί έχει πάει και Λονδίνο μια φορά και ναι. την έχει φάει medium rare την πριζόλα. Ναι, ναι. Ποτέ δεν παραδέχονται λάθος οι άντρες στο μαγείρεμα okay. και το ψήσιμο. Ελένη, σε τρία πράγματα, σε τέσσερα με το ψήσιμο δεν παραδέχεται ποτέ ο άντρα ότι είναι κακός. Για πες. Ή ότι δεν ξέρει. Το πώς κερδίζει ένα πέναλτι είναι μέσα σε αυτά. <laughs> θα σου πω. Ε, τέσσερα. Ένα, ναι. το είπαμε, το ψήσιμο. Ναι. Δύο, mm. η μπάλα. Ναι, πάντα ξέρει. Τρία, η οδήγηση. Ναι. Και τέταρτο, αυτό που σκέφτεσαι. Ποτέ, Ποτέ δεν, δεν το παραδειχνεί ο άντρα ότι είναι κακό. Στην μπάλα κιόλα, αν είσαι γυναίκα και τολμήσει και του πει, Καλά, εντάξει, τώρα είναι δυνατόν να διαλέξει αυτό το εξτρέμ, ξέρω εγώ, αντί του άλλου ή δεν είδες τι αποστάσει, τι γραμμέ, θα σου πει, Άντε, κουκλίτσα μου να πα να πλύνει κανένα πιάτο. Ναι. Η πρώτη ατάκα που λένε σε γυναίκα. Δεν είναι όλε να έχουν μεγαλώσει με μπαμπάδε τρελοκομεία, να του πηγαίνουν γήπεδο και να βλέπουν από μικρέ μπάλα. Οκ. Okay. Αλλά από τη στιγμή που μπορεί να αναγνωρίσει ένα offside και το, το σχηματισμό μια ομάδα, εντάξει, μπορεί να συμμετέχει σε μια συζήτηση. Ναι. Δεν έχετε πάντα δίκιο. Δεν είπαμε να ξεχωρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των παιχτών τη Super League. Το ποιο είναι καλό με την μπάλα και ποιο δεν είναι καλό με την μπάλα. Αλλά, Λοιπόν, τι μέρε του Μουντιάλ. Είμαστε έξω για φαγητό μια μέρα με την Ελένη και γυναικοπαρέα. Α, το είχα δει νομίζω στα, φι... στα λοιπόν, προσωπού βιβλία σας. Λοιπόν, ε, είμαστε έξω για φαγητό και παίζει Κροατία-Ρωσία. Mm. Ωραία. Α, εγώ είμαι Κροατία. Ναι και, και ναι, ναι, και εμείς. Ε, να πούμε ότι ο Μόντριτς πήρε και το... είναι ο καλύτερος παίκτη. έτσι. Ναι, ναι. Για μένα, εγώ τρελάθηκα. Μ' αρέσει και ο Ρονάλντο, δηλαδή ανάμεσα στο μέσο Ρονάλντο είμαι Ρονάλντο, αλλά αν δεν βραβευτεί και φέτο ο Μόντριτς, πέρα από την πορεία που έκανε με τη Ρεάλ, που ήταν ενεργός, ε, βασικό χαρακτηριστικό τη εθνική του ομάδα που την έφτασε μέχρι τον τελικό, ε τότε πότε θα το έπαιρνε, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Όχι, δικαιότατα. Δικαιότατα. Είμαστε λοιπόν έξω σε αυτό το τραπέζι και βγάζει γκολ η Κροατία και πανηγυρίζουμε. Και γυρνάει πολύ δεικτικά ο σερβιτόρο. Σου λέει τώρα γίνε κοπαρέ, είναι όλε εδώ πέρα σαν τις ε, θεοδόρες, κλασικές, ναι, ναι, ναι. τι αυτοκράτηρε Θεοδόρε, κλασικέ θεσσαλονικέ. Τι εννοεί, θα πάμε και, απλά για φαγητό. Και πανηγυρίζεται γκολ και τη Κροατία και όλα. Πιο λογικό θα ήταν, α πούμε, να είστε με τη Ρωσία, ξέρει, Ορθόδοξα αδέρφια κτλ. Ναι, ναι. Αυτό που μπερδεύουν την πολιτική με το ποδόσφαιρο και δεν ναι, το αντέχω. Ναι, ναι, ναι. Και λέει, έλα, έλα, λέει. Εντάξει, τώρα πανηγύρισατε και τον γκολ σιγά. Πείτε μου έναν παίκτη τη Κροατία, αν ξέρατε, λέει καλά θα ήταν. Πέφτουν τρία βλέμματα στην παρέα για αρχή, ότι ποια θα μιλήσει πρώτη τώρα και λέμε ε, τους τέσσερα γραμμή, να ξεκινήσουμε δηλαδή από το τέρμα ή μπερδεμένου ή ανασύλλογο, πώς το θες ας πούμε και λέει ε και ξεκινάμε και λέμε ρε παιδί μου σούμπασιτς τους αμυντικούς ε", και λέει α οκ okay", και έφυγε. Αυτό ήταν. Έτσι πρέπει. Αυτό ήταν. Μετά ερχόταν μόνο για να μα φέρει καινούργια νερά, καινούργια κρασιά κτλ. Και Έτσι πρέπει, ναι. Εντάξει, είμαστε και κάποιοι που βλέπουμε μπάλα. Τι να κάνουμε. Αυτοί, αυτοί δηλαδή. Πώ είναι κάποιοι που βγάζουν τα φρύδια του και κάνουν <laughs> αυτή τη χωρίστρα. <laughs> ε, όχι, 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 όχι. Το αντίστοιχο είναι αυτοί που σχολιάζουν τις κοπέλες στο Instagram ή δεν φόρεσε. <laughs> Η χειρότερη <μου. laughs> Έτσι του καταλαβαίνω γιατί ναι. μας μα μισούν, αλλά είναι η χειρότερη. Να σου πει τώρα, α πούμε, άντρα, μα καλά τώρα, έπρεπε να βάλει μαύρο με καφέ. Ε, να σου πει άντρα ότι. Ε, τα, νύχια, τα, νύχια, σου έτσι όπω τα έχει τριγωνικά δεν ταιριάζουν γιατί δεν έχει, α πούμε, μακριά χειρότερο δάχτυλα. Χειρότερο πράγμα από την αντρική κατηνιά δεν υπάρχει. <laughs> δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την αντρική ε, κατηνιά. Ναι, Ειρήνη, όμω το ίδιο λένε και για μα. Ότι δεν δι... μπορώ να ακούω γυναίκα να μιλάει για μπάλα. Ναι, αλλά αυτό ρε παιδί μου είναι, πώς να σου το πω, ο άλλος μπορεί να κάτσει μαζί σου να κάνει και μία συζήτηση, μπορεί να του πεις και δύο πράγματα, να τα βρείτε. Η αντρική κατηνιά δεν χρησιμεύει πουθενά. <laughs> δηλαδή, δεν χρησιμεύει. Θα σου σπάσει τα νεύρα, είναι σίγουρο. Όταν πάω στο γήπεδο... Ε... Ειδικά στα ντέρμπι και τα σημαντικά μάτ που μαζεύεται και κόσμος από επαρχία. Οπότε mm -hmm. η θέση στο γήπεδο. Ναι, OK, στην τέσσερα το στο διαρκεία σου δεν θα κάτσει εκεί που γράφει το διαρκεία σου, έτσι. Ναι, ναι, προφανώς. Είναι εκεί που κάθεσαι με την παρέα σου για πολλά χρόνια. Έχουμε λοιπόν το σημείο στο οποίο όταν έχει πάρα πολύ κόσμο, γύρω-γύρω δεν είναι η κλασική. Mm -hmm. Είναι οι δέκα άσχετοι που θα έρθουν πέντε φορέ το χρόνο στο γήπεδο. Mm -hmm. Η πρώτη. Το πρώτο βλέμμα που συναντώ εγώ και οι φίλες που είμαστε μαζί στην Κερκίδα είναι το «Να, ωραία, ήταν και γυναίκες» ή το δεύτερο που τους έρχεται στο μυαλό «Χάλασε και τέσσερα, μαζεύονται γυναίκες». Στην πρώτη φάση όταν ξεκινάνε τα συνθήματα και βλέπουν ότι είμαστε και εμείς όρθιες και βγάζουμε και εμείς το λαρίγκι μας, καταθέτουμε την ψυχή μας, εκεί υπάρχει ένα βλέμμα επιδοκιμασίας έτσι ότι «Μπράβο». Mm -hmm. Εντάξει, χαλάλη σα. <laughs> χαλάλη σα. την έγκριση. Ναι, ναι, ναι. Με τη σπαρτάκα γύρισε ένα και μα είπε μπράβο, ρε κορίτσια. Γιατί και στο 02 2 ήσασταν και φωνάζατε για την ομάδα. Αν και κορίτσια. Αν και γυναίκε, ναι, αυτό το κλασικό. Ναι. Ήθελα έτσι και λίγο λάτσιο μετά από εκείνη το... την ανακοίνωση που βγάλανε μετά το μάτς με την Άπολη ότι οι γυναίκε είναι για ραντεβουδάκια και όχι για γήπεδο. Ναι. Όποιο θέλει ρομαντικά ραντεβουδάκια και είχα βγάλει ανακοίνωση από τη Λάτσιο, να, πάρει, να, πάει για, σε ένα εστιατόριο ή σε ένα μπαρ το κορίτσι του. Οι γυναίκε δεν είναι για να είναι πρώτη σειρά στα γήπεδα. Μάλιστα. Και θα ήθελα έτσι να τύχουμε με τη Λάτσιο στο Europa League και εκεί στην άλλη πλευρά τη 4, όχι στην 4α που είναι η σύνδεσμη, να κάνουμε μια κερκίδα όλο γυναίκε. Θα ήταν πολύ ωραία. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Δεν μας έκατσε όμως με τη Λάτσιο. Μπορεί στην επόμενη ωραίο. φάση, δεν ξέρεις, και να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα. Ναι. Λοιπόν, ε, Σωτήρη 11 και 1 πήγε να πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε με Άρη. Ναι, να πούμε να πούμε αποστολές, πούμε Και είχαμε χθε και το δεύτερο φιλικό για το μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ναι. που καλά, έφτασε πολύ, πολύ, πολύ κοντά στο να κερδίσει πολύ καλά, εγώ στα μια πει. ομάδα Euroleague. Εγώ αγαπώ, εμπιστεύομαι με Ηλία Παπαθεδόρου. Ξέρω ότι θα μας βγάλει προπρόσωπος από πέρσι, πριν την πρώτη αγωνιστική έλεγα ότι... Πολύ καλό που ήρθε, Μαζί θα σου. δούμε. Μαζί σου και το λέγαμε και εδώ ότι μην αγχώνεστε. Και έχω ήδη και λένε στη φετινή ομάδα μπάσκετ του Πάουκ, έχω που λένε, έχω αγαπημένο τον παίκτη. Τον <laughs> Βίλιαμς. <Journey Williams. laughs> <laughs> Πόσο καλά σε ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Μπουγάτσα με Hangover. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Στα μικρόφωνα είναι η Ειρήνη Φράσκου. Και η Ελένη Πούλου. Θα σας κρατήσουμε στην και για σήμερα. Και αφού αναλύσαμε το ένα από τα δύο παιχνίδια που παίζουν οι ομάδε τη πόλη μα σήμερα, στι 7 και 4, Ωραία. Είπαμε Φέλεια. για το Πανιόνιο Σπακ. Οπότε τώρα θα πούμε για το Άρη Λάρισα. Το παιχνίδι να πούμε ότι θα γίνει στο Καφτατζόγλιο, έτσι. Ναι, ναι, στο Καφτατζόγλιο. Γιατί τοποθετήθηκε πρόσφατα ο νέος χλωτάπιτα στο κλειάν της Βικελίδης και έτσι οι άνθρωποι των Μαύρων αποφάσισαν να ορίσουν ως έδρα τους γι' αυτό τον αγώνα για τον σημερινό μόνο το καφτατζόγλιο να προστατεύσουν το, το, το χορτάρι. Ναι. Τώρα σε περί... θα δουν, λογικά θα. Ξέρει, είναι η διακοπή τώρα, μετά έχουν ένα ενό. Α, οπότε, α, οπότε είναι τρει εβδομάδε, διαβάτε, ναι, ασφαλώ. Σίγουρα ακόμη. θα είναι εντάξει για το επόμενο εντό έδρα. Με, μεγάλη μέρα, μα σκεφτεί ότι είναι το πρώτο επίσημο εντό. εντάξει, okay, είναι καφτατζόγλου, είναι η Θεσσαλονίκη για ναι. τον Άρη μετά από τέσσερα, τέσσερα χρόνια. χρόνια. Και δεν θα είναι στο Βικελίδη. Ναι, δεν θα είναι, αλλά... Φυσικά υπάρχει ειδική ρύθμιση για όσου έχουν ναι, ναι. διαρκή ασίδη και οι αντιστοιχίε το ποιε θύρε θα μπουν. Μπαίνετε στο All About Aris για όλες τις λεπτομέρειες ναι, όσες θα ναι. παραβρεθείτε σήμερα στο καυτό Σε αυτό θα έχει πολύ κόσμο. Δεν λειτουργεί, η δεν θή... βγήκαν ναι. εισιτήρια ναι, για τη θύρα 10 σε ένδειξη σεβασμού. Ωραία κίνηση. Ωραία, πολύ ωραία κίνηση. Σε βασμό για τους ε, οργανωμένους φίλους Ό, φίλους του Ιρακλή. Ότι πράξεις θα εισπράξεις λένε. Ωραίο. Οπότε, ναι. Πάμε λίγο στα πλάνα. φιλους του οτι πραξεις θα εισπραξεις λενε Ερέρα δεν αλλάζει. Η συνταγή. Ε, ναι, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έτσι, λένε, Μετά εξάλλου. το 0-3, το νικηφόρο πέρασμα από Αν τη Λαμία. Λαμία. Ο Πάκο Ερέρα θα συνεχίσει με την ε, ίδια ενδεκάδα. Κατά πάσα πιθανότητα. Δηλα... Ναι, νότιμο. δηλαδή με κουέστα κάτω από τα δοκάρια: Τζανακάκι, Βελέθε, Δελυζήση και Βαλαιριάνο στην αμυντική γραμμή. Αμυντικά, Χάφο, Μπάσα με το Ματίγια. Στο δεξιά άκρο θα είναι ο Μπρούνο Γκάμα, Πορτογάλος που για όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων έχει δημιουργήσει ήδη ένα μύθο ναι, γύρω ναι. από το όνομά του, έτσι. Όχι άδικα, έτσι. Όχι άδικα, δηλαδή, φυσικά. Έκανε πολύ καλό πρώτο παιχνίδι εκεί στη Λαμία. Δεκάρι yeah. ο Ντιγκινή που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει ο Ντιγκινή. Πολύ ωραίος παίκτη. Και στα αριστερά ο Ματέο Γκαρσία. Φόρε ο Τινίσιο Χαμζά Γιουνέ. Θυμάσαι και τη χρονιά του Χαμζά Γιουνέ στην ε, Ξάνθη που είχε βάλει πόσο γκολ. Πρέπει να ήταν πρόπερσι. Πρόπερσι, ναι. 9, 10 και ήταν όλα ένα και ένα. Ακούστηκε πέρυσι και για τον Μπάουκ νομίζω κάποια στιγμή στην ναι, ναι, χειμερινή ναι, ναι, μεταγραφική ναι, ναι, περίοδο ναι. ότι ο Λουτσέσκου σκέφτεται να τον φέρει. Εντάξει είναι ένας πολύ, πολύ καλός επιθετικός. Έτσι. Και με εμπειρία και από Super League βασικό. Ναι. Γιατί ωραίοι και καλοί οι παίκτε που φέρνουμε από άλλα πρωταθλήματα, mm -hmm. αλλά νομίζω ένα προβάδισμα τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια έχουν πάντα οι παίκτε που έχουν μια εμπειρία. Όπω και ο προπονητή. Ναι. Όταν έχει μια εμπειρία ήδη από τη Duper League, <laughs> μετράει στα συν. Ναι. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι που ένα προπονητή μπορεί να πει: Έλα μου, τώρα ξέρω εγώ πια λαμία. Ναι, ένα Ένας προπονητής, είτε Έλληνας είτε ξένος, που έχει παίξει με άλλη ομάδα, με αυτές τις ομάδες, ξέρει ότι μπορεί να γίνει ζημιά. Ναι. Ε, για τον Άριο, εγώ θεωρώ ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η επιλογή του Πάκο Ερέδα σαν προπονητή του Άρη. Γιατί πέρα από το ότι έχω μάθει ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ότι... Είναι συγκεκριμένο που μου έχουν πει ότι εντάξει, έχει τρελαθεί ας πούμε, με τι διπλέ εκεί που έκανε. Φαίνεται ναι. ότι έχει στο μυαλό του κάτι, ότι πηγαίνει έτσι, ότι θα του ζωήσει, αλλά είναι καλό. Και εσύ Ναι, και σύν τη άλλη φαίνεται ότι γνώριζε καλά την αγορά ισπανική, πορτογαλική ε, και του Αργεντίνου που φέρανε. και τι Ναι, έκανε πάρα πολύ σωστέ ε, επιλογέ. Και παίζει ρόλο και η γλώσσα φυσικά Σίγουρα. για μένα. Πώ λέμε, α πούμε, ε, στον ΠΑΟΚ η αμυντικοί και οι μέχρι στιγμή βασική βασικοί ε, πέκτος του κέντρου μπορούν όλοι να συνεννοηθούν γιατί είναι. Βαρέλα Κρέσπο μιλούν ισπανικά-πορτογαλικά. Ισπανικά. Εντάξει, ναι. συνεννόηση βγαίνει. Μάτο Βιερίνια το ίδιο. Κάνια Μαουρίσια το ίδιο. Ναι. Είναι βασικό. Είναι βασικό. Να Όταν καίει μπάλα και θε να φωνάξει ε, στο συμπέκτη σου ότι. Κάλι με, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν yes, ξέρω τι μπορεί να είναι. Yes, ναι. Ε, το φυσιολογικό είναι να σου έρχεται πρώτα στη μητρική σου γλώσσα να φωνάξει. Ναι, ναι. Όπω τότε και με το Ray. Είναι βασικό η άμυνα με τον τερματοφύλακα να μιλούν την ίδια γλώσσα. Ναι, okay, ο Ο επαγγελματία παίκτη με χρόνια εμπειρία έχει μάθει να το κάνει αυτό και στα αγγλικά. Αλλά σίγουρα όταν είναι παρόμοιε οι γλώσσε στι ναι, γραμμέ, ειδικά πάρα πολύ βοηθάει πάρα πολύ. Να πούμε λίγο και για τα πλάνα του Σωτήριου Αντωνίου. Ναι, ναι, Για να δούμε και η οι... Λάρη, η Βασίλισσα του Κάμπου. Η Βασίλισσα του Κάμπου. Εντάξει. Ο Βασιλιά του Κάμπου, πάντω, ποιο είναι. Δεν ξέρω. Ο, Ο Αλέξο Κούγια δεν κάνει τι θέλει. Α, ναι, ναι. Φέρνει, διώχνει. Δηλαδή, δεν... ο Σωτήρη Αντωνίου, να πούμε ότι πέρυσι μετά τι ε, έξι αλλαγέ, πόσε ήταν στον πάγκο mm, τη Λάρισα, ναι. κατάφερε να εδρεωθεί που για δεδομένα Λάρισα σε, σε εποχή Αλέξη Κούγια, είναι και λίγο ρεκόρ. Και δεδομένα, Λάρι, σα εποχή κούγια είναι έτοιμο για σύνταξη. Ναι. Μετά από, το, από το χρονικό διάστημα. Ναι. Πώ είναι οι βουλευτέ με δύο θητείε παίρνουν ναι. σύνταξη. Νομίζω ότι αν ο κύριο Σωτήρη Αντωνίου, Αντωνίου βγάλει φέτο τη σεζόν, θα μιλάμε για θαύμα, ρεκόρ. Εντάξει, θαύμα. Γιατί ο Αλέξο Κούγια παίρνει αποφάσει και για. Δηλαδή είναι, Πολύ πλευρό το ταλέντο του. Εφόληση, είναι ναι. προπονητή, τεχνικό διευθυντή, υπεύθυνο εκγύμναση, αποκατάσταση, οικονομικών, νομικών ανακοινώσεων. Τα κάνει όλα. Γενικώ. Ασχολείται διευθυντής. με όλα. Δηλαδή, ε, καλοπροαίρετα θα πει ότι θέλει να, να περνούν όλα από τα χέρια του, να τα έχει όλα στον έλεγχό του. Mm. Τελειωμανή. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, ο, η μοναδική απουσία είναι ο Βαγγέλης Μόρα. Mm. Ωραία. Ο οποίο τραυματίστηκε στο μάτι τη Πρεμιέρα και θα μείνει εκτό δράση για ένα μήνα περίπου. Στην αποστολή πρώτη φορά είναι για τη Λάρισα ο Ακώστα και ο Τρυποτσέρη. Και ο Ακώστα. Έρχη. Ο Ακώστα <laughs> και εκείνο δεν ήταν απέκτη Super League. Ναι. ναι, ναι. Λοιπόν. Ε, μετά το τέλο του προγράμματο έγινε γνωστή η αποστολή με την οποία θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη οι Λαρισαίοι. Ο ε. Κρίστινσον, Γκέκα, Καρανίκα, Γκόλια, Γρομιτσάρη, Γκόικοβιτ. Γκόικοβιτ. Γκόικο Τσίμιρο του στο μυαλό. ναι. Χούπτσε, Φατιόν, Μπάλα, Μιλοσάβλιεβιτ. Ωραίο παίκτη και αυτό. Και ωραίο όνομα. <χωτσέρις> ναι. Πίτι, Ντέλετιτ, Νούνιτ, Ακώστα, Σαχίτη, Μορσή, Φρίουι, Κούνιτ και Λεοζίνιο. Και σήμερα κι άλλο θα, θα αγωνιστεί. Δεν ξέρουμε αν θα αγωνιστεί, αλλά αντιμετωπίζει και ο Θωμά Ναζλίδη του Άρη την παλιά εβδομάδα. Σωστά. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, ε, καλή επιτυχία να ευχηθούμε Α, και στον Σου Άρη. 2-1. 2-1. 2-1. Δύο, ένα. Γιατί ένα, αφού η ομάδα του Ερέρα δεν τρώει γκολ. Ναι, ισχύει ότι δεν τρώει γκολ, αλλά κάποια στιγμή δεν θα φάει. Και λες θα γίνει αυτό ας σήμερα ας με είναι τη Λάρισα. Αυτή θα κερδίσουν κιόλας όλα και δεν θα τους πειράζει. <laughs> δεν δεν πειράζει κάποιο. Ας βάλουν, ναι, εντάξει, δεν μας πειράζει. Αλλά πιστεύω πιστεύω 2-1 θα βάλει γκολ. Γιουνές δεν έβαλε στο προηγούμενο. Θα βάλει τώρα. Ναι. Ναι. Και ένα Μπρούνο Γκάμα. Και εγώ τον Γκάμα βλέπω, δηλαδή αν έπαιζα το σκόρε... Τον το Γκάμα δεν βλέπει κανέναν, εμείς τον βλέπουμε. <laughs> <laughs> ο Άρης έδωσε χθε και φιλικό ο, με τον Ολυμπιακό. Ναι, ο μπασκετικός αρη 89-67 ήταν το σκόρ υπέρ του Ολυμπιακού. Ε, εντάξει, είναι εικονικό τώρα αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο έτοιμο. Ναι. Έχει πολύ καιρό που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Αλλά εντάξει. Και ο Πάκο έδωσε χθε παιχνίδι. Με, του, με, με, την αντίπερα, Ναι, με τον ε, Παναθηναϊκό. Κοίταξε να δεις. Ε, τα φιλικά πάντα είναι για συμπεράσματα. Ναι. Η, ο Πάοκ ήταν πολύ κοντά σχεδόν σε όλο το μέρος ε, του αγώνα. Κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 16 πόντους. Το μάζεψε ο και έφτασε στο μείον 4. Και πέρσι το είχε αυτό το ταλέντο μπασκετικό ναι. Πάοκ, <laughs> να το θυμάσαι. Γιατί, γιατί μπορούμε. Ναι. Είναι για, πιο θεαματικό. Κάνουν αναμονή κοινού, <laughs> αλλά δεν το καταλαβαίνει κανεί. ε, <laughs> <laughs> Ε, ε, έφτασε να μειώσει μέχρι και τέσσερις πόντου ε, πόντους, αλλά η ομάδα του Πασκουάλ κράτησε το τελικό 88-83. Δηλαδή, πέντε πόντι, δεν είναι τίποτα. Και αν Ότι ο, ο ένας έπαιζες. είναι Παναθηναϊκός Euroleague και ο άλλος είναι... Πάουκ, Champions, Basket, League. Champions League, ναι. Είναι πολύ καλό. Ναι. Και εκεί που λες, βλέπεις τα νούμερα, τι έχει βάλει ο κάθε παίκτη. Βλέπεις, Κόνιαρη 3, Χάτσερ 7, λες, Πανέρχεται. Đάση, έτσι, έτσι, χατσεράρα. Δυνατό. Χατσεράρα. Βίλιαμ, αγαπημένο σου 7. Έβαλε και, και ένα τρίποντα. Φτάνει στον Ghost 10. Λε άρα ο τίτλο που βγαίνει είναι με, με, με Ghost, Ghost μπροστάρι. Ωραία. Και έρχεται μετά. Χρυσικόπουλο 12. Ο οποίο παραδοσιακά στο ξεκίνημα τη σεζόν είναι πάντα πολύ καλό. Ναι. Μετά Γιατί... λίγο κάνει ε, ναι, την λίγο κοιλιά στεκείς. του. Και Μαργαρίτη 16. Και εκεί που λες τελειώνεις έτσι με το Μαργαρίτη, ο αρχηγό, αρχηγού παρόντο πας αρχή παυσάτο. Ναι. Μορέιρα 15 Για Νίκ Μορέιρα έχω γράψει τόσα άρθρα έρχεται δεν έ... <laughs> Ανα... ε, Ανυπομονώ να έρθω ξανά, ανυπομονώ να ναι. έρθω Βγήκε η βίζα μου τι... Που το Μορέιρα 15 σε... σου φέρνει μια χαρά ναι. Μια ικανοποίηση ότι ε, ναι, εντάξει πάλι καλά που ήρθες ναι. Κα... Σωστά ανυπομονούσε. <laughs> ναι. Το άλλο επιβεβαίωσε τις προσδοκίες των ανθρώπων του δικεφάλου για αρχή, ναι, και, ναι, και λάμου. μπροστά βάζεις Μορέιρα ή Βέρμπλουμ. <laughs> πάντα <laughs> χαρά. <laughs> δηλαδή. Πώ είναι πάντα. η βερμπλουμ παντα χαρα πω ειναι η ελενη που ό,τι και να πούμε θα πει κάτι για το μάτο. Ναι. Και εγώ θα κοιτάξω πάντα να φέρω τη συζήτηση στο Βέρμπλουμ. Ε, κοίταξε να δει. Είναι ένα χαφ το οποίο έχει και νούμερα όμω. Ε, περιμένουμε. Το Δεν θα το γράψουμε στη σεζόν τρει-τέσσερι φορέ τουλάχιστον. Ότι άξιζε την αναμονή. Εδώ σε μία μέρα του γράφουμε. Τρει-τέσσερι <laughs> <ευχαριστώ>. φορέ Σωστό. <laughs> θα έρθει η ώρα λοιπόν που ο Βέρνμπλουμ θα βρει τρόπο να σκοράρει. Γιατί ο Πάκ παραδοσιακά σκοράρει και αποστημένε φάσει, έτσι. Mm. Οπότε εγώ αυτό το τίτλο το βλέπω πολύ μπροστά μου. Ε, άμα το βλέπει, έρχεται. Τρίτη δοκιμασία σήμερα στη Super League. Στι 9.30. Ολυμπιακό Παζιάννα. Εδώ ται... τι, τι γιατί γελά. Όχι, πε γιατί γελάς; <laughs> λοιπόν, όχι, πες, γιατί γελάς? <laughs> λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό, όπω βλέπω έτσι τον πίνακα στην επίσημη σελίδα τη Super League, είναι ότι στην πρώτη γραμμή βλέπει Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και Ατρόμητο. Στη δεύτερη γραμμή βλέπει και Άρη και πάο και Ολυμπιακό. Και λες τι ωραία λίγα που είναι. Που επανήλθε κανέ. ο Άρης. Ναι. Και βλέπεις και κάτω και όφι. Και λες, ναι, είναι λίγα από άλλε χρονιές. Ναι, είναι ωραία. Ε, ναι, φέτος με την άνοδο του Άρη και του Όφη είναι πολύ καλύτερα για μένα από την Περσινή. Ναι. Δηλαδή, πέρσι υπήρχαν αγώνες που υπέφερε. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, δεν μπορούσες να τους δεις. Στη θέση έτσι του Λεβαδιακός Απόλλων, ναι. ποια ομάδα ακόμα Απόλων θα ήθελες Καλαμαριάς. να βλέπεις. Ναι, μία είναι αυτή η ψήφη. Και Δόξα δράμας όχι. Και δόξα δράμας, ναι, έχει δίκιο. Και από άλλε εποχέ επίση πανθρακικό. Πανθρακικό. Και από εκεί κομωτινή. Που θυμάμαι, σπούδαζα κομωτινή και όταν έπαιζε, ξέρω εγώ, πανθρακικό ΠΑΟΚ. Ναι. Ήταν οι μόνε μέρε. Καταρχά, οι μόνε μέρε που βλέπαμε πολλού άντρε σε αυτήν την πόλη. Έχει δηλαδή περισσότερε γυναίκε. Έχει 80-20 είναι το ποσοστό. Α. Ναι, ναι, είναι έτσι. Στην Ξάνθη είναι ανάποδα. Αλλά θυμάμαι ότι όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ, είχε τόσο πολύ κόσμο. Τόσο ήταν, θα σου πω, πώς είναι το πανηγύρι στο χωριό ναι. που ξέρεις ότι ήταν έτσι στην Κομωτινή. Τέτοιο Είχε πράγμα. παντού, σε όλη την πόλη περπατούσε ο κόσμος. Και σε άλλα μεγάλα παιχνίδια βέβαια. Απλά τώρα σκέψω ότι αν ο Πανθρακικός έπαιζε με ΑΕΚ, με... Ναι. που τότε δεν θυμάμαι καν η ΑΕΚ αν ήταν στην κατηγορία, ε, με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δύσκολα θα ερχόταν κάποιο από την Αθήνα μέχρι την Κομοτηνή. Ναι, ναι, ναι τα... Όταν... Από και Θεσσαλονίκη και είναι και μεγάλο ταξίδι. Ναι, από Θεσσαλονίκη είναι μια εκδρομή 3-3,5 ώρε. Πολλοί επίση είχαν και γνωστού Κομωτινή, έμπραβο. Ε, οπότε ήταν πανηγύρι αυτή η αγώνα και στην <laughs> καλά το λε, νιφοπάζαρο. Όπω νιφοπάζαρο ήταν και οι μέρε που οι παίκτε του Παναθανικού χαρεπό και βγαίναν έξω. Ναι. Εκεί να δει. Κοίταξε να δει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν ε, κυκλοφορεί στο κέντρο εκεί κανένα δύο ώρα μετά τη λήξη της προπόνησης, ε, όλο και κάποιο θα ναι, πετύχεις. πετύχει. Ναι, στους πετυχένους, στους πετυχένους. τους πετυχαίνεις, τους πετυχαίνεις. Και... που είναι Θεσσαλονίκη, πληθυσμός σε 1,5 εκατομμύριο, έτσι. Και βάλε, σηκώνει και το χέρι και βάλε. Βάλε τώρα σε μια πόλη που έχει, ξέρω εγώ, 30, 40, 50, 100 χιλιάδες κατοίκους. Ναι, ναι. Τα ποσοστά δηλαδή κατευθείαν εκτοξεύονται. Και επειδή είναι φοιτητού κυρίω κυρίως οι εντάξει, πιο πολλοί φοιτητέ. Ήταν... και φαντάρι, έτσι. Ναι, και φαντάρι. Και αστυνομικοί είναι και ναι, ναι, ναι. Ε, στου αγώνε του Πανθρακικού πήγαιναν αεκτσίδε, Παναθυναϊκοί, παοκτσίδε που σπούδαζαν. Ναι. Και πήγαιναν όλοι στου αγώνε του Πανθρακικού. Ευκαιρία είναι έτσι, να δούμε μπαλίτσα, να πάω, πάω γήπεδο. Ναι. Δεν είμαι στην πόλη μου να δω την ομάδα μου, θα πάω να δω τον Πανθρακικό. Είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ όταν, ο Πανθρακικό έπεσε. Τι χρώματα έχει ο Πανθρακικό Πράσινα. Εντάξει. Ναι. Δεν ήταν τα του Όφη, να τρελαθώ κιόλα. Όχι, δεν είναι, αλλά ε, θέλω να σου πω ότι θα ήθελα. Τι μια ομάδα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, τι ναι, μια ναι, ναι, ομάδα. ναι, Και... Μ' αρέσουν οι ομάδε που είναι μια άλλη όθηση και, στι, ναι, και στις, Στι άλλε πόλει. Ναι, και στι άλλε πόλει. Τώρα η Κομωτινή, η Ξάνθη έχει, α πούμε. Ναι, και παραδοσιακά είναι. είναι στην πρώτη εθνική ε, συνήθω. Η Κομωτινή, α πούμε, έτσι μου λείπει ένα πανθρακικό. Ναι. Και στι αίρε, ο Πανσεραϊκό. Ναι, και ο Πανσεραϊκό εννοείται. Και ο Πανσεραϊκό. Και από όλων καλαμαριά θέλω, γιατί εγώ θέλω με ομάδε τη Θεσσαλονίκη να είναι άλφα. Ε, αλφαεθνική. Και εγώ που και... είμαι. Γεν... γεννήθηκα καλαμαριά, έτσι. Ποτέ δεν ένιωσα κοντά στον Απόλωνα. Δεν εγώ ξέρω γιατί. Στον απόλωνα. Ενώ έχω και ρίζε ποντιακέ. Mm. και οι νομι... η αδερφή μου ήταν και στον Απόλωνα στο βόλεϊ. Δεν είχα ποτέ αυτό το δέσιμο. Ναι. Και πριν αρχίσω να ασχολούμαι δηλαδή με μπάλα πολύ, θα μπορούσα σαν κάτοικο καλομαριά να λέω Α, τι έκανα από όλων, ξέρω εγώ. Mm. Στο γήπεδο δηλαδή είχα πάει μόνο για το βόλεϊ. Γιατί ναι. με αμφισβητεί η Ελένη καμιά φορά εδώ πέρα για το πόσο <laughs> μου αρέσει το βόλιο και τη λέω ότι εγώ πήγαινα και πριν τον Μπάοκ. <laughs> πήγαινα στο γήπεδο για να ε, βλέπω την αδερφούλα μου. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι του χρόνου εγώ είμαι κατά 99% σίγουρη. Αν πει ένα 1% μπα και κάτι στραβώσει, ότι θα έχουμε Ηρακλή στη Super League. Και να, δηλαδή σε αυτό το παραθυράκι επιτέλου να επέλθει η απόλυτη κανονικότητα mm. και να έχουμε ένα, δύο, τρει. 4, 5, 6, 8 ματ και στα 8 να παίζει ένα παραδοσιακό τη πρώτη εθνική. Ναι. Να έχει δηλαδή Ηρακλή με κάτι, Άρη με κάτι, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ και μια ξάνθια, έναν πανετολικό. Και για μένα είναι και μεγάλη υπόθεση το ότι αν είναι. Όπω είναι ο Άρη στην Πρωτεθνική και είναι και ο Ηρακλή στην Πρωτεθνική, ότι έχει και δύο παιχνίδια στην πόλη σου. αυτό. Εφήσεις. Γιατί οι μετακινήσει, ωραία και καλά είναι για τι εκδρομέ και τα λοιπά, και η ευκαιρία yeah. να βρεθεί σε άλλα γήπεδα για να αλλάξει απόψει με αντίπαλου φιλάθλου στα πλαίσια τη Ευγένου Άμυλα. Είναι πολύ όμορφα, αλλά οι μετακινήσει δεν βοηθούν σχεδόν ποτέ τι ομάδε. Δηλαδή το ταξίδι. που παίζουν. Και ενδιάμεσα και παίζουν Ακριβώς. και για τώρα, πούμε, όπως για το Europa, είναι ζόρ, δεν είναι το ίδιο να παίζεις στην πόλη σου. Και δεν έχουν και όλες οι πόλεις αεροδρόμιο, ναι. δηλαδή θα πρέπει να πας κάπου και μετά από εκεί με πούλμαν. Όλο αυτό είναι κουραστικό για τους παίκτε. Οπότε, καλά, και αυτά να μην είναι, είναι πρέπει να θεωρείται από όλου δεδομένο ότι δεν υπάρχει καλύτερο από τη Θεσσαλονίκη να έχει τρεις ομάδες που θα έχει πιστεύω πέρσι. Δηλαδή, ειλικρινά, επειδή είδα τις κινήσει που έκανε ο Ηρακλής... είναι παραπάνω από φιλότιμη προσπάθεια. Είναι, έχει πάρει. Δεν ησυχάζει λίγο που είναι ο Μηροφορίδη. <συσχελίδης> ναι, πάρα πολύ. Σου, και σου οι περισσότεροι, υπνή... περισσότεροι παίχτες στι δηλώσει του είπαν ότι ε, έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι είναι ο Παύλος Μηροφορίδη εδώ. Έτσι. Οι περισσότεροι παίχτες δηλαδή το είπανε... και είναι πάρα πολύ βασικό για μένα ότι έχει κάνει πολλέ μεταγραφέ, 15 α πούμε, αλλά οι 10 έχουν εμπειρία Super League. Τέλεια. Και θυμίζει η ομάδα του Ηρακλή τη χρονιά που είχε, που είχε γίνει ό,τι είχε γίνει και έπεσε. Έχει παίκτε από εκεί τη χρονιά. Μπράβο. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στην πορεία του Ηρακλή για την άνοδο για ακόμη μια φορά στη Super League μακριά από προβλήματα. Όλε οι ομάδε μακριά. Όλε οι ομάδε, δηλαδή ό,τι γίνεται να γίνεται μέσα στι τέσσερι γραμμέ. Είτε μιλάμε για ανόδου, Είτε μιλάμε για πτώσεις, είτε μιλάμε για πρωταθλήματα και δευτεραθλητές. Έτσι, γιατί κανείς μας δεν ξεχνάει. Ε, όχι, δεν ξεχνάει. Ε, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επανερχόμαστε να δούμε λίγο το υπόλοιπο πρόγραμμα, τι παιχνίδια έχει σήμερα, τι παιχνίδια έχει αύριο και να κλείσουμε. Because you gotta have faith. Faith σε τι? Σε τι? Ότι θα τελειώσει, ας πούμε, φέτος το πρωταθλήμα ε, έχουμε faith, γιατί... <laughs> ναι, <laughs> ότι δεν θα <laughs> έχουμε έκτροπα. Θα εξαρτηθεί. Κοίταξε να δεις. Ε, δύο ειδήσει έχω κρατήσει. Θα κάνουμε πρώτα μια παρένθεση και μετά θα μιλήσουμε για τα αισιόδοξα σχέδια του Υφυπουργείου Αθλητισμού. Mm. Ε, είχαμε δηλώσει του Ντάλιτς, του προπονητή της Εθνικής Κροατίας, mm ο οποίο ερωτήθηκε από εφημερίδα της πατρίδας του για τη βράβευση του Λούκα Μόντριτς ως ε, κορυφαίου παίκτη της χρονιάς και φυσικά επειδή αντίπαλον δέος ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο την πέταξε την πιχτούλα του. Με το γάντι. Ν, κανένα γάντι. Α. Κανένα. Ο Ρονάλντο είναι εγωιστή και εγώ ποτέ δεν θα τον είχα σε ομάδα μου. Είναι ένα από εκείνου του παίκτε που σκέφτονται: Αν σκοράρω ένα γκολ, δεν έχει σημασία αν χάσουμε το παιχνίδι, είπε ο προπονητή τη Εθνική Κροατία. Φυσικά συνέχισα για τον Λούκα Μόντριτ μετά. Είναι ένα λαμπρό πρόσωπο, πάντα πρόθυμο να βοηθήσει του άλλου. Δεν άλλαξε από τη φήμη ούτε όταν πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτη, ούτε έχοντα κατακτήσει το Champions League και τη δεύτερη θέση στο Μουντιάλ. Του βάζει και δίπλα-δίπλα για να τονίσει τι διαφορέ ναι, του. Ναι. Ότι πόσο εγωιστή δείχνει ο Κριστιανό και πόσο αλτρουιστή φαίνεται από την άλλη ο Μόντριτ. Σου λέω, για το Μόντριτ θα συμφωνήσουμε. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα και οι προπονητέ, τι θα θέλουν αυτά για τους άλλους Ας του άλλου παίκτε. Α του μιλήσει τίποτα. Ναι. Πε τα, τα τετριμένα. Είναι ένα ε, παίκτη γνωσμένη αξία, ρε παιδί μου. Δεν αμφισβητεί ναι. κανεί το ταλέν. Αν και υπάρχουν πολλοί που το αμφισβητούν. Ωραία, okay. με αυτά τα νούμερα. Τα υπεργαλαξιακά, ας πούμε. Mm -hmm. Υπάρχουν και αυτοί που τον αμφισβητούν. Αλλά υπάρχει που υπάρχει ε, πανευρωπαϊκά, έστω και παγκοσμίω, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μια κόντρα για το αν άξιζε ο Μόντριτ και όχι ο Κριστιανό με τα νούμερα που είχε και την προηγούμενη σεζόν. Mm -hmm. Υπάρχει αυτή η κόντρα. μη ρίχνεις κι άλλο λάδι στη φωτιά. ούτως ή άλλως είσαι προπονητή τη Εθνική Κροατία. Εννοείται ότι θα πάρεις το, μέτρο, το μέρος του Λούκα. Mm -hmm. Ωραία. Χρειάζεται να τον πει τόσο εγωιστή πια πέσω ότι η θέση που παίζει είναι πιο μοναχική. Εσύ το είπε τώρα πολύ. λες και δεν έχουν βάλει με το ζόρι. Τα πετριμένα δηλαδή. Οκ, εγώ με το Μόντριτ είμαι. Σου λέω. Ότι αν δεν το έπαιρνε φέτο με αυτή την πορεία που είχε στη Real Champions League και Μουντιάλ, δεύτερη θέση χάνει τον τελικό. Τότε πότε. Δηλαδή ανάμεσα σε αυτό το αιώνιο δίπολο Μέση, Ρονάλντο, Άντε και Σφίνα Νεϊμάρ ε, παίκτε εργάτε όπω είναι ο Μότριτς, πρέπει να επιβραβεύονται, ωραία. Ναι, και ξέρω. καλά έκαναν και του έδωσαν φέτος φέτο το βραβείο. Αλλά μην τον βγάζει τόσο στη σέντρα του Ρονάλντο. αυτό σου λέω δεν είσαι το, είσαι προπονητή, δηλαδή λίγο. Πιο ήρεμα. Ήρεμησε. Και δεν ξέρει πώ τα φέρνει η ζωή. Ακριβώ αυτό. Δεν Γιατί ξέρεις. και τελευταία μα έχει αποδείξει ότι κάρμα. Ναι ότι το κάρμα είναι είναι κάτι άλλο είναι κάτι άλλο ναι ε, πάμε σε δηλώσεις Βασιλιάδη. Τι είπε, βασιλιάδης. Έγινε ένα σχηματισμό, παρέμεινε, ε, ναι. κράτησε το ίδιο χαρτοφυλάκιο, είναι πάλι στη θέση του. Έχει τους. πάει λαμπρά, γιατί να τον αλλάξουν. Σωστά, άλλωστε. ναι, στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Ε, Διάφορε ερωτήσει για τα πλάνα, τι έχει mm -hmm. καταφέρει σε αυτή τη διετία που βρίσκεται ήδη στη θέση. Τι απάντησε αυτό, για... ε, Ότι τα πάνε περίφημα. Ναι. Και ότι όλα κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση, γιατί είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το βαρ. Δικιά του ιδέα, α πούμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Το κηδεία με ξένα κόλυβα, το ξέρει. Κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, ε, ό,τι και αν είναι, πάντα η κεφαλή παίρνει τα εύσημα. Mm. Κάνει δεν κάνει δουλειά, ας πούμε. Και για τις, επι... μιλάει και για τι επιτυχίε του Στίβου και θεωρεί τι επιτυχίε του Υφυπουργείου και τι νίκε, ας πούμε, τη Στεφανίδη, τη Νικόλ Κυριακοπούλου. Όλα αυτά είναι υπάγονται στο Υπουργείο Αθλητισμού. Να ρωτήσω με τη Στεφανίδη και την Νικόλ κύριε Γιακοπούλου. Μιλάει, έχουν να επειδή για τη το... διάβασα σχεδόν όλη τη συνέντευξη, ότι πολλοί του κατηγορούν για μειώσει ειδικά στο Στίβο, αλλά στον καιρό των μνημονίων επί Υπουργείας ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταφέρει και έχουν κρατήσει τα, κονδύλια κονδύλα και τις επιβραβεύσεις των παικτών στα ίδια. Δεν έχουν έρθει μειώσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο ελληνικό αθλητισμό σε αυτό το πλαίσιο θριαμβεύει. Το Diamond League το είδε καθόλου. Πολύ λίγο, ναι. Και εκεί πήγαμε καλά. Ναι. Του Φιλιππίδη, α πούμε, που είχε φτάσει στην τελική φάση στο επικοντό, ήταν άτυχο. Mm. Γιατί είδα όλη την προσπάθεια. Η Κατερίνα πήρε διαμάντη. Την αγαπώ. Ναι, και εγώ. Την αγαπώ. Τ αγαπώ και το ζευγάρι, δηλαδή και το Μίτ. Και εγώ σα ζευγάρι. Είναι, πολύ. είναι ωραίο και σα ζευγάρι που δουλεύουν μαζί, που είναι προπονητή τη, που έχουν αυτή τη διαφορετική κουλτούρα. Είναι έτσι πολύ ωραία mm. παιδιά. Mm. Δηλαδή η Κατερίνα όταν καταφέρνει και περνάει το, mm. την μπάρα, Πανηγυρίζεις. Το χαίρεσαι αυτό το κορίτσι. Ναι. Και εννοείται και για την Κορακάκη, και για την Νικόλ Κυριακοπούλου, και για τον Πετρούνια, ο οποίος έχει κάνει ένα εκπληκτικό κανάλι στο YouTube, έτσι. Αλήθεια. Ε, να μπει να κλάψεις. Τι! Είναι τι... με όλη την ομάδα της Ενόργανης, mm -hmm. από το Προπονητικό στον Άγιο Κοσμά. Ναι. Mm -hmm. Ανεβάζει backstage, κάνουν διάφορα challenge μεταξύ τους. <laughs> ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ξεκινάνε στα, στο μονόζυγο. Ποιο θα κάνει περισσότερε ε, κάμψει, όλο αυτό. Όχι, oh, θα κουραστάμε το βιβλίο. Κουράζει όταν το βλέπει, <laughs> γιατί πονέτει το σώμα σου, αλλά βλέπει ότι το βγάζουν τόσο φυσικά. Κάνουν δηλαδή κάτι 40. Έλξη στο μονόζυγο, περπατούν ανάποδα μπρο-πίσω, κάνουν τέτοια παιχνίδια, τραμπολίνο και μα μας συστήνει με αυτόν τον τρόπο γιατί, καλό ή κακό, του αθλητέ του Στίβου, αν δεν ασχολεί ένεργα να παρακολουθεί όλα τα διεθνή meeting, ε, δεν του μαθαίνει αν δεν τους πάρουν ναι, μετάλλιο. Μόνο, ναι, μόνο, Ωραία. Μόνο. Με αυτόν τον τρόπο, Λευτέρη Πετρούνια μα έχει συστήσει και στη νέα φουρνιά που έρχεται από πίσω. 6, τα οποία bravo, είναι όλα bravo. εξαιρετικά παιδιά, μέσα στο χαμόγελο. Είναι, εγώ πλέον τους ξέρω, τους ακολούθησα μετά και στα social, βλέπω και εκεί τι κάνουν. Είναι μια πολύ ωραία παρέα. Βασιλική Μιλούση, όλα τα παιδιά. Είναι πολύ ωραίο το κανάλι και μπράβο στο Λευτέρη. Ε, γιατί θα μπορούσε σαν παγκόσμιος πρωταθλητής, μια, δυο, τρεις, χρυσός Ολυμπιονίκης, να έχει ένα χιτουπέ, mm -hmm. σαν υπεραθλητής που είναι, αλλά είναι τόσο καλός... Και το κανάλι τόσο ωραίο. Μπείτε, παρακολουθήστε τα βιντεάκια που ανεβάζει συχνά από τα backstage. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο Βασιλιάδη. Γιατί ε, επανήλθε το θέμα τη μετακίνηση φιλάθλων. Ναι. Μετά τι περσινέ απαγορεύσει. Ναι, 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 θυμάσαι. Ναι. Όλε αυτέ τι απαγορεύσει. Απαγορεύεται, απαγορεύεται. Στην τελική, μπορεί να απαγορεύσει κά, κάποιον σε ένα καθεστώ δημοκρατία που λέμε ότι έχουμε. Να του πει, δεν θα μπει στο αυτοκίνητό σου να πα, α πούμε, στη Λάρισα. Πώς μπορείς να το πεις αυτό. Δεν μιλάω για την οργανωμένη που τυπικά είναι σε καθεστώς απαγόρευσης, mm -hmm. αλλά μπορεί να πει κάποιος στην ειρήνη, ε, δεν θα πας σε εκδρομή αυτή την Κυριακή. Γιατί. Που ξέρεις ε, εσύ που θα πάω. Στο κάτω κάτω δεν είναι απαραίτητο, όχι δεν είναι απαραίτητο, το μεγαλύτερο μέρος των οπαδών, αν βγάλουμε τους οργανωμένους μετακινήσεων, είναι... Ας πούμε εγώ με μία φίλη μου, με έναν φίλο μου θα πάμε όχι απαραίτητα με φουλ διακριτικά και να προκαλέσουμε ναι. θα πάμε, πάνε κάθονται στο γήπεδο, βλέπουν τον αγώνα, θα πά, πας, μου τέλος. Θα κάνεις την εκδρομή σου, θα πας πρώτα για ένα τσιπουράκι, θα κάνεις μια βόλτα στην περιοχή, τονώνεται η οικονομία. Και δεν είναι μόνο η μετα μετακινήση, δηλαδή το θεωρώ χαζό εκ των πραγμάτων γιατί, ε, δηλαδή στη Λάρισα δεν έχει για παράδειγμα, 100 παοξίδε που θα σηκωθούν να πάνε στο ακριβώ. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί. Ναι. Λοιπόν, ε, η ερώτηση είναι: Έχετε δηλώσει κατά καιρού πω είστε υπέρ τη μετακίνηση των φιλάθλων. Ωραία. Για την παρακολούθηση αγώνων ναι, ποδοσφαίρου. Ναι. Εμένετε στην άποψή σα, θα συνεχίσετε προ την ίδια κατεύθυνση. Εμένω, απαντά ο κ. Γιώργο Βασιλιάδη, προσπαθώ με αυτό το πλαίσιο να επιτρέπω όσο το δυνατόν περισσότερε μετακινήσει, έστω και με μονομένων οπαδών. Και θέλουμε τώρα, κατά τη διάρκεια τη διακοπή του πρωταθλήματο, να τελειώσουμε το θεσμικό πλαίσιο, ούτω ώστε να επιτραπούν και οι οργανωμένε εκδρομέ. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε με κάθε κόστο και με κάθε κόπο στην κανονικότητα. Και η μετακίνηση των οπαδών είναι μέρο τη κανονικότητα. Συμφωνούμε. Άπειρα. Ναι, αυτό, εδώ, έτσι? Μπλα μπλα. Ε, σε πρώτη φάση, όχι στα ντέρμπι, φυσικά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό, αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια θα πρέπει αυτό να το διεκδικήσουμε. Αλλά θα πρέπει και οι οπαδοί, βέβαια, να δείξουν αντίστοιχη ωριμότητα, να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε. Μακάρι. Ναι. Ούτω ή άλλω, των μεμονωμένων δεν είναι κάτι που μπορεί πρακτικά να απαγορευτεί. Όπω είπαμε, δεν μπορεί να παγορεύσει τον άλλο να μπει στο αυτοκίνητό του και να πάει σε οποιοδήποτε μέρο τη χώρα. Δεν μπορεί να επιτρέψει τον κάτοικο μια ε, ε, περιοχή τη επαρχία να του πει ότι αυτή την εβδομάδα που θα έρθει στο γήπεδο τη πόλη σου η ομάδα που υποστηρίζει, δεν μπορεί να πα να τη δει. Δίνει το ΆΜΚΑ την ταυτότητά σου και πα κανονικά στο γήπεδο. Ε, ναι. Ελπίζουμε να έρθει αυτή η κανονικότητα που εύχεται και ο υφυπουργό. Για μένα έχει παίξει περισσότερο αρνητικό ρόλο και η απαγόρευση των μετακινήσεων και στα ντέρμπι και στα παιχνίδια με... τώρα το μικρές ομάδες δεν είναι ωραίο με τις άλλες ομάδες ναι. εκτός των μεγάλων και θεωρώ ότι μεταξύ μας ε, για παράδειγμα οι φιλαθλοί του ΠΑΟΚ, με ναι. τους φιλαθλούς του Άρη και με τους φιλαθλούς του Άρη έχουμε... Έχει δημιουργηθεί ένα περισσότερο εχθρικό κλίμα από τότε που ε, σταμάτησαν στα γήπεδα να υπάρχουν ε, φίλαθλοι και των δύο ομάδων. Γιατί, ναι. γιατί αν δεν βλέπει τον άλλον, ε, αν ε, δεν έχει αυτή την επαφή μαζί του. Αν κάνει καιρό και τον πεθυμίσει. Ναι, αυτό εννοώ. Αν, αν τον θεωρείς κάτι τελείως ξένο προς εσένα. Ναι. Και σε αυτή τη μία ευκαιρία, σε έναν τελικό κυπέλου, για παράδειγμα λέμε, που θα βρεθούν οι οπαδοί των δύο ομάδων στο ίδιο γήπεδο, γίνεται το σώσε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί έχουμε ξεσυνηθίσει σε αυτό το Ωραίο που υπήρχε παλιότερα, το ότι θα βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο όλοι μαζί. Και είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε πια φυσιολογικό. Τώρα θεωρείται κάτι το. Wow, θα ωφελούσε. Ναι. 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 Κοίταξα, δεις. Ναι. Κανονικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι μέρο τη ε, ποδοσφαιρική κουλτούρα, τη αθλητική κουλτούρα μια ναι. χώρα. Να θεωρείται δεδομένο ναι. ότι θα μπορέσουμε να συνεπάρξουμε το 2018 σε ένα γήπεδο, χωρί ναι. να δημιουργηθεί το παραμικρό. Χωρίς να υπάρχουν ε, 5.000 αστυνομικοί, χωρίς να υπάρχουν κενά διαζώματα ανάμεσά μας. Όχι πλακενά, το μισό γήπεδο άδειο Μπράβο. για να μην μπορέσει να πάει ο ένας στον άλλον να και να γίνει... Να πετάξει γλάστρα, ας ναι. πούμε. Ναι. Ε, Στην τελική αυτό είναι μόνο προς όφελος των οπαδών. Όταν έχεις ένα οάκα, το οποίο τη χωρητικότητα έχει... 48.000 νομίζω είναι, πρέπει, ναι. ε, και φτάνει σε ένα τελικό να πάρουν οι δύο ομάδες και να πάρουν τα 30.000 εισιτήρια σύνολο, ναι. γιατί τα υπόλοιπα 15 πρέπει να είναι κενά. λες και είμαστε τα Ταλιμπάν, α πούμε, στον πόλεμο. Ναι, Σκέψε ότι σε ένα τελικό, αν όλα πηγαίνουν καλά, θα μπορεί να έχει του διπλάσιου φίλου μαζί σου, και όχι μόνο αυτό, είναι και πολύ μεγαλύτερα και τα έσοδα για τι ΠΑΕΠ που καλώ ή κακό δεν έχουν όλοι. Το, 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 τεράστιο μπάτζετ. Πολλέ από τι ΠΑΕ. Ούτε το φανατικό αυτά, κοινό. Ναι, βασίζονται σε αυτά. Στα τηλεοπτικά δικαιώματα και στα εισιτήρια. Και στα εισιτήρια. Δηλαδή, με το να κόβει ε, από τι ΠΑΕ τα εισιτήρια, όσα θα ήταν. Τώρα, α πούμε, με ομάδε όπω η Λαμία, θα ήταν 2.000, 3.000, 4.000. 5.000. Ε, ναι, του ΠΑΟΚ, είναι, του ΠΑΟΚ, τη ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού. Είναι τα 5 Επί 10 ευρώ λόγω ναι. του εισιτήριο είναι 50.000. Αντε, βγάλε αυτά που θα φορολογηθεί και πρέπει να τα δώσει. Είναι το 1 τέταρτο από ένα συμβόλαιο ενό χιπέκτη ναι, για αυτέ τι ομάδε. Με έναν αγώνα μιλάμε. Με έναν αγώνα. Πέρα, έτσι. Είναι αυτό, είναι ότι το πρωτάθλημα έχει, για μένα έχει χαράσει και πολύ γιατί ε, 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 λειτουργούμε σαν το πρωτάθλημα είναι, είναι οι τέσσερι πρώτοι, τρει τώρα, ναι. πλέον. Και η υπόλοιπη εντάξει, μωρέ, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, έτσι. η κάθε παρέα κάνει δικιά της προσπάθεια. Με όσα μπορεί να διαθέσει. Αν, αν του κόβει από τα έσοδα που μπορεί να έχει, εντάξει, προφανώ θα έχουμε μία ζωή. Γιατί αυτό το έχουμε πρωτάθυμα. φτάσει και στο τελείω άλλο άκρο, Ειρήνη. Ομάδε που φιλοξενούν κάποιον από του τρει, τέσσερι, πέντε μεγάλου να κλείνουν τελείω το γήπεδό του. Θυμόμαστε όλοι πέρυσι τι είχε γίνει που ομάδε λέγανε θα μπουν μόνο οι κάτοχοι διαρκεία, δεν θα ναι, κλείνουν ναι, ναι, καθόλου εισιτήρια ναι, ναι. Ή, ή καθόλου. Η ναι. Ξάνθη, μην ξεχνάμε φέτο την πρεμιέρα ναι, που θα φιλοξενούσε τον Παναθηναϊκό στην αρχή, πήγαν να το κάνει και κλεισμένο, δηλαδή μηδενικά Έσοδα. Τίποτα. Τίποτα. Mm. Και βγαίνει ζημιωμένο και ο κόσμο τη ομάδα, ο οποίο έχει αγοράσει ενδεχομένω διαρκεία, mm -hmm. γιατί του κόβει, μανιμάνει έναν αγώνα από του 15 που θα δει όλη τη σεζόν. Για ποιο λόγο να είναι κλειστό. Βάλε ότι είμαστε και στην εποχή των μνημονίων τη κρίση που ο κόσμο έχει λίγε ευκαιρίε για να διασκεδάσει. Γιατί το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλι, όπω και να το κάνουμε, είναι μία διέξοδο για τον Έλληνα αυτή τη στιγμή Προφανώς. που θέλει να διασκεδάσει, έτσι. Ναι, γιατί καλώ τα λένε οι πολλοί ότι ε, ναι, τι πάνε στο γήπεδο να κάνουν φασάριες. Όχι, Όχι ε, δεν, δεν είναι έτσι. Φασαρίες. Αυτά είναι αυτά που θέλουμε να βλέπουμε. Δηλαδή, δεν είναι το, το 5% τα 100. αυτό, είναι η εξαίρεση. Έτσι. Ο κανόνας είναι το 98% τα 100 που θα πάει γιατί θέλει να πάει στο γήπεδο, γιατί του αρέσει το ποδόσφαιρο. Και σα-ίσα, αν επέλθουμε σε εποχή κανονικότητας, όπου θα είναι γεμάτα τα γήπεδα και υπάρχουν αυτοί οι 5-10, νομίζω ότι ο κόσμος από μόνο θα του απομονώσει αυτούς mm. και δεν θα έχουν τρόπο να μπουν στο γήπεδο. Και παίζει ρόλο και η πολιτεία. Δηλαδή. Και προσοχή, έχει... δεν μιλάμε για του οργανωμένου, αυτή τη όχι, στιγμή. Όχι. Οι οργανωμένοι είναι απολύτω θεμητοί γιατί δίνουν το ρυθμό, δίνουν παλμό, στηρίζουν. Και πέρα στηρίζουν. από αυτό, και πέρσι σε ό,τι έγινε, δεν δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στου οργανωμένου. Δηλαδή, και εδώ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, ε, δεν, έχει, δεν έχει γίνει το παραμικρό από τη θύρα 4. Έτσι. Τίποτα. Όλοι, στη, όλοι θέλουμε να στηρίζουμε την ομάδα με τη φωνή και, τη, και την ψυχή μας. Ε, ναι, γιατί, κοιτάξτε, για ένα πρωτάθλημα είναι και δυσφήμιση το να, το να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη και να βλέπει ένα γήπεδο να είναι 150 άτομα. Έτσι. Λοιπόν, ε, το τρίτο και τελευταίο μάτς για σήμερα στις 9.30 είναι το Ολυμπιακό Σουπάς Άσοχή. Ευχόμαστε για κάτι χι ή διπλό. Οκ, εντάξει. Ευχώ, είναι γνωστό ποια ομάδα υποστηρίζουμε. Αλλά νομίζω ότι ο, τρο... ο Ολυμπιακό θα βρει τον τρόπο μέσα στο καρέσκι να κερδίσει. Έστω ένα χι. Έστω ένα χι, εντάξει, δεν θα είναι κακό. Αλλά λογικά άσω θα βγει. Στο λέω για να μην πέσει από τα σύννεφα. Να μην είσαι σε 11,5 ώρα με κανένα ευρώ. Άρα, άρα λε <laughs> ότι, θα... ε, ότι θα κινηθούμε χωρί ανατροπέ στην αγωνιστική. Ναι. Είναι ναι, νωρί ακόμα. Ναι. Κιώ είναι νωρί ακόμα. Βλέπω. Και οι τρει Ευρωπαίοι σε εισαγωγικά έχουν ήδη παιχνίδια στα πόδια του. Οι υπόλοιπε ομάδε δεν έχουν. Ναι, 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 οπότε ναι, 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 είναι νωρί για αγγέλε. Δύο αγώνε αύριο. Συνήθω είχαμε έναν αγώνα Δευτέρα. Και νωρίζ, Αλλά ακόμα είμαστε, είμαστε σε θερινό ωράριο. Λαβαδιακό ε, από όλων. Και πανετολικό όφη. Και τα δύο παιχνίδια σε 9.30. τω μεταξύ αγαπώ και τον, πανε, και τον πανετολικό και τον όφη. Ναι. Περισσότερο τον όφη όμω νομίζω. Και εγώ περισσότερο τον όφη. Καλά και ο Πανετολικός με μια πολύ συμπαθής ομάδα. Και γιατί θα, θα προσέξουμε πιστεύει. πολύ καλά και το μάτς του Πανετολικού με, τον, με την ομάδα της Κρήτης γιατί την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ πηγαίνει μάτς. στο Ηράκλειο για να παίξει με τους ε, μελανόλευκους. Ναι, μελανόλευκους. Ναι, δεν το λέμε ασπρόμαυρους, μελανόλευκους. <laughs> ε, λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Καλή επιτυχία στον Άρη. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Ο ένα με τον Άσο, ο άλλο με το διπλό. Μακάρι για να ναι, έχουμε ναι. μια ήρεμη διακοπή. Γιατί όταν έρχεται ένα μικρό στραβοποματηματάκι πριν από τη διακοπή, όλο αυτό μεγαλοποιείται γιατί δεν έχουν με τι να ασχοληθούν δύο εβδομάδε. Να κυλήσουν ομαλά αυτέ οι αναμετρήσει, να μην έχουμε παρατράγουδα. Ναι, να πάμε έτσι με ηρεμία μέχρι την τέταρτη αγωνιστική. Ε, εννοείται. Που είναι το πρώτο τέρμπι. Mm -hmm. Ναι να μην ασχολούμαστε με διαιτητές, με αποφάσεις, να ασχοληθούμε με την μπάλα. Γιατί και σήμερα ένα μικρό καλάθι το κρατάμε ναι, ναι. με τους το ορισμούς που είχαμε. Θα δείξει. Α είμαστε αισιόδοξοι με. Είμαστε, είμαστε με ποιο πρωτάθλημα κουκλίτσα μου, πε το. Super Duper League. <laughs> με τη Super Duper League 1. 1. <laughs> Γιατί και οι δύο είναι ναι, Super Duper, ναι, ναι, έτσι. Δύο. Είναι και οι δύο πολύ Super Duper. Ε, Εμεί να σα αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί ο κύριο Γιώργο ένας απλός παρατηρητής με το Γιώργο Συρίγος στο μικρόφωνο να σας κρατήσει παρέα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και από το Καφτατζόγλιο και από τη Νέα Σμύρνη σήμερα. Θα σας τα πούν τα παιδιά μας Βλέπουμε τα live από Πάο 24 και όλα About Aris, Με ρεπορτάζ, ζωντανέ συνδέσει τα πάντα όλα στο Λίμπερο. Σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστούμε να... Ακούσατε, να, σας ευχαριστήσω ανοίχτηκα. και για όλο αυτό το διάστημα που με ανεχτήκατε <laughs> <laughs> μαζί με την Ελένη Μπούντου. Ε, χάρηκα πάρα πολύ, πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Δεν καταφέραμε και λίγα. Πήραμε την ομάδα που δεν ε, είχε διπλό μέχρι εκείνη την περίοδο ναι. και φτάσαμε να πάρουμε πρωτάθλημα και κύπελο. Μια χαρά, επ, επική χρονιά. Ε, επική χρονιά. Και τη βάλαμε και ο Μίλος να παίζει με Τσέλσι. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. Το χρέο σου τα έκανε. <laughs> <σε εσύ. laughs> λοιπόν, ευχαριστούμε και το Σωτήρι Δασκαλάκη που ήταν στην παρέα μα και σήμερα. Ευχαριστούμε και το Χριστοκιώση που μα κράτησε τι προηγούμενε φορέ ε, συντροφιά εγώ προσωπικά. Τα λέμε. Y ases.